Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές τοποθετούνται από το Στρασβούργο για τη Συμφωνία των Πρεσπών και την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Κοζάνη TV Online με τους Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη και Σοκράτη Μουτίδη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε στο Στρασβούργο με το Κοζάνη TV Online, μια έκτακτη εκπομπή λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Βέβαια και στην Ευρώπη υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε με Έλληνες Ευρωβουλευτές μαζί με τον Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη. Μια έκτακτη εκπομπή, ακριβώς πάνω στη στιγμή που μάλλον θα έπρεπε, δεν την είχαμε έτσι σχεδιάσει. Με άλλα δεδομένα ήρθαμε εδώ στο Στρασβούργο, μια πρόσκληση από Ευρωβουλευτές Έλληνες και πάλι. Αλλά οι εξελίξεις ορίζουν τα πράγματα και θα ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά των συνεντεύξεων. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μελτιάδη Κύρκο. Γεια σας. Γεια σας κύριε Κύρκο. Καλή σας μέρα. Είμαστε πρωί-πρωί εδώ στο Στρασβούργο. Και πρωί-πρωί για να ξεκινήσει η μέρα μας καλά. Είμαστε εμείς και άλλοι πέντε γύρω-γύρω, δεν έχει άλλο κόσμο. Μην αλλά έχει μια ησυχία. Οι ευρωβουλευτές έρχονται στις 9 γιατί ξεκινάει η Ολομέλεια. Άλλη ημέρα κρατάει μέχρι 12 το βράδυ. Οπότε έτσι. Είμαστε καλά που ξεκινάμε πρωί, να πάει καλά η μέρα. Σε λίγες ώρες από πίσω μας θα έρχεται κόσμο. Ακριβώς. Αργότερα εδώ είναι το κέντρο του διέλευσης του Κοινοβουλίου. Μπορούμε να πούμε τώρα ότι το κέντρο αναφοράς αυτές τις δύο μέρες στην Ελλάδα είναι και το ποτάμι όμως. Το κόμμα στο οποίο ανήκετε. Και ο λόγος είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Και τι θα κάνουν οι βουλευτές σας, η Συμφωνία των Πρεσπών, τι θα κάνουν οι βουλευτές σας, η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, όλα αυτά τελικά θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Το έχουμε ξεκαθαρίσει μήνες τώρα, μπορώ να πω κοντά ένα χρόνο, από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση Συμφωνίας των Πρεσπών και είδαμε τα κείμενα, όχι τελειωτικά, αλλά την κατεύθυνση. Αυτή η συμφωνία πρέπει να περάσει για μας, για το κόμμα μου. Πρέπει να περάσει γιατί κλείνει το παράθυρο του αλυτρωτισμού. Κατατάσσει και τη γλώσσα στις σλαβικές, αφαιρεί από το Σύνταγμα όλες τις αλυτρωτικές τάσεις και αλλάζει το όνομα φυσικά της χώρας, αυτό που θέλαμε, σε ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Άρα η συμφωνία πρέπει να περάσει. Αυτό που επίσης είχαμε ξεκαθαρίσει είναι πως, επειδή δεν έχουμε εμείς την ευθύνη της διακυβέρνησης, αλλά τα δύο κόμματα που συγκυβερνούσαν. Εμείς δεν θέλουμε αυτή η συμφωνία να έρθει συνδεδεμένη με μια ψήφο εμπιστοσύνης, γιατί το θεωρούμε τελείως λάθος. Θεωρούμε πως η στήριξη στην κυβέρνηση και ειδικά ας πούμε όπως γίνεται σήμερα αύριο που είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης για 8 μήνες. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Αυτό λοιπόν που είχαμε πει εκ των προτέρων ήταν πως αν η συμφωνία έρθει προσδεδεμένη με την ψήφο εμπιστοσύνης, εμείς ψήφο εμπιστοσύνης έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν δίνουμε. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να διαχειριστεί και τον εταίρο της, τον οποίο ήδη διάλεξε δύο φορές κιόλας, μην το ξεχνάμε, και όπως λένε, ήδη συνεργάστηκαν αρμονικότατα αυτά τα 4 χρόνια και δεν υπήρχε αυτή η μικρή λεπτομέρεια, όλα θα ήταν ρόδινα. Βεβαίως τα νομοσχέδια, τα δικαιωματικά, τα περνούσαν κυρίως με τη δική μας συνεισφορά, είτε ως καταλήτης, είτε και μόνο με τις ψήφους μας. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ ρόδινη η συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Καμένου. Εφόσον ήταν λοιπόν τόσο ρόδινοι, είναι δικό τους θέμα και πώς θα προχωρήσουν τώρα. Θα μπορούσαν να πούν ότι αν δεν έχουμε την πλειοψηφία, ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης για 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, μόνο μέχρι να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών. Να δούμε και εκεί αν υπάρχει πλειοψηφία και μετά η κυβέρνηση προχωράει σε εκλογές. Δεν το έκαναν. Ζήτησαν ψήφο για 8 μήνες. Αυτό το ποτάμι δεν μπορεί να το δεχθεί και έχει δηλώσει ότι δεν ψηφίζει. Ο Σπύρος ο Δανέλης από την άλλη, εδώ και πάρα πολύ καιρό, θέτοντας το βάρος στην ίδια τη συμφωνία και δίνοντας ανοχή, όχι ψήφο ανοχής, αλλά δείχνοντας ανοχή και στα λίγο πολιτικά αντικά παιχνίδια της κυβέρνησης, τα οποία λένε ας συνδέσω και τα δύο εμέσως, μπας και πάρω και καμιά ψήφο παραπάνω. Ο Σπύρος δείχνει αυτή την ανοχή και λόγω, και τον καταλαβαίνω, ότι από το 92, από την αρχή της δεκαετίας του 90, που είχε τεθεί πάλι το θέτημα του Μακεδονικού, ήταν από τους προμάχους της λύσης. Προσπαθούσε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, ήταν σταθερός στις επιπτήσεις του. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω την κατάσταση και λέω, το ποτάμι θα ψηφίσει με 4 βουλευτές τη Συμφωνία των Πρεσπών αν έρθει αύριο. Όσον αφορά την ψήφο εμπιστοσύνης, αν κάποιος βουλευτής του ποταμιού στηρίξει την κυβέρνηση για 8 μήνες, δεν μπορεί να είναι και μέλος. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη όμως. Η κοινοβουλευτική ομάδα θα απαντήσει σήμερα. Θα απαντήσει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό άφησε να εννοηθεί. Ναι, γιατί κακά τα ψέματα. Όταν κάποιος στηρίζει μια κυβέρνηση για 8 μήνες, είναι μέλος αυτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Το ποτάμι, σας υπενθυμίζω, ψήφισε πάρα πολλές φορές ενάντια σε όλα τα άλλα κόμματα που υπήρχαν και εκεί φωνές. Πώς τολμάς και στηρίζεις την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Δεν στηρίζαμε την κυβέρνηση, στηρίζαμε το νομοσχέδιο. Και το νομοσχέδιο που περάσαμε ήταν σημαντικότατα για τη χώρα. Αυτό ακριβώς εγώ θέλω για να μείνουμε λίγο σε αυτό. Σε σχέση με αυτή τη λεπτομέρεια που θέσατε τώρα πριν λίγο και σε σχέση με το αν είναι σημαντικό για εσάς ή όχι
αυτό που θα συμβεί τις επόμενες μέρες για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα θεωρούσατε ατύχημα εάν τυχόν, παραδείγματος χάρη, έπεφτε η κυβέρνηση και μπαίναμε σε άλλες διαδικασίες οι οποίες δεν θα έβγαινε κάποιο τέτοιο αποτέλεσμα? Θα θεωρούσα πως ήταν τεράστιο λάθος της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης, του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αυτή τη στιγμή, με κάποια ανοχή και από τους ΑΝΕΛ, από μέλη των ΑΝΕΛ, είναι στην κυβέρνηση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι ευθύνη της κυβέρνησης? Πρώτον, η ψήφος εμπιστοσύνης δεν ζητά 151. Όπως έχουμε δει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αύριο έχουμε τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος θα μας εξηγήσει πώς λειτουργεί μια κυβέρνηση μειοψηφίας από ένα κόμμα μέσα σε μια βουλή που δεν έχει ούτε το 1/5, το 1/4 των ψήφων. Μπορούσε δηλαδή, όπως προλεύει το Σύνταγμά μας, να ζητήσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Η οποία να οδηγήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπου εκεί πρέπει να υπάρχει το 151, για να υπάρχει μια πολιτική απάντηση, στήριξη για τη Συμφωνία, και μετά να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Καταλαβαίνετε, ανταλλάσσει την πίεση για να ψηφίσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, που θέλουμε να την ψηφίσουμε, με μια έκκληση. Αφήστε με να δουλέψω και για 8 μήνες ακόμα, καλά πράγματα θα κάνω. Η κυβέρνηση εξελέγει με κάποια θέματα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μετά τις δεύτερες εκλογές έγινε παράλληλο πρόγραμμα. Ούτε Θεσσαλονίκη είδαμε, ούτε παράλληλα προγράμματα είδαμε. Είδαμε την υλοποίηση του μνημονίου. Με κακό τρόπο στην αρχή, όπως λένε όλοι οι ξένοι αναλυτές, με καλό τρόπο στη συνέχεια. Τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν λυθήκανε. Άρα ο τρόπος μπορεί να είναι καλός για τους ξένους. Αλλά η ανταγωνιστική οικονομία μας δεν έγινε. Το πελατειακό κράτος δεν χτυπήθηκε. Τα νοσοκομεία είναι ακόμα σε άθλια κατάσταση. Για την εκπαίδευση, εσύ μιλήσω καλύτερα. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση για άλλα εξελέγει, άλλα έκανε. Είναι καιρός να κριθεί, να οδηγηθούμε σε κάλπες. Αλλά επειδή η Συμφωνία των Πρεσπών ταλαιπωρεί τη χώρα 25 χρόνια, εγώ θα έλεγα μην παίζουμε μικροπολιτικά. Μπορούσε να πάρει ψήφο ανοχής, να προχωρήσουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών, να συγκεντρώσει ευρύτερη των 151 πιστεύω ψήφους και μετά να προχωρήσουμε σε εκλογές. Δεν είστε από αυτούς που λένε ότι πρέπει επιτέλους στη χώρα να κλείνει μια τετραετία η κυβέρνηση, να κλείνει τετραετία για την οποία έχει ψηφιστεί και να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία και να μην έχουμε πολύ συχνά ή σχεδόν πάντοτε? Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτή είναι μια δημοκρατική κατάκτηση όταν το καταφέρουμε να έχουμε σταθερούς εκλογικούς κύκλους. Αλλά σταθερός εκλογικός κύκλος σημαίνει ότι υπάρχει κυβέρνηση που στηρίζεται στην πλειοψηφία των βουλευτών ή σε μια ψήφο ανοχής άλλων. Δεν σημαίνει ότι μια κυβέρνηση που πιθανώς θα έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής μπορεί να συνεχίσει. Άρα ο στόχος είναι σαφώς τετραετής κύκλη, πιθανώς και άλλες κυβερνήσεις μέσα από την ίδια Βουλή, όπως έγινε στην Ισπανία. Εξελέγει το Λαϊκό Κόμμα και μετά όμως, κάτω από το βάρος των σκανδάλων, κατέρευσε και ανέλαβε το Σοσιαλιστικό. Αυτά είναι θέματα δημοκρατίας και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Να μην μπερδεύουμε όμως διαφορετικά πράγματα. Συμφωνία των Πρεσπών, ανοχή στην κυβέρνηση για 8 μήνες. Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια, τις προκυρεί σε εκλογές. Πάντως, η Συμφωνία των Πρεσπών σε συνδυασμό με την ψήφο εμπιστοσύνης κοστίζει από το κόμμα σας έναν βουλευτή. Αφού είπατε ότι εφόσον η συμφωνία θα διαγραφεί ο βουλευτής, κοστίζει από μικρά κόμματα αρκετούς βουλευτές. Αρκετούς βουλευτές. Αυτό τώρα δείχνει πως υπάρχουν δύο τάσεις ουσιαστικά στο ποτάμι. Όχι. Ο Σπύρος Δανέλης είναι μόνος του σε αυτή την κατεύθυνση. Στηρίζει την κυβέρνηση ανεξαρτήτως του πότε θα κάνει τις εκλογές. Μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στην κεντρική μας επιτροπή, που λέγεται Μεγάλη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, δεν υποστηρίχθηκε μια τέτοια πρόταση. Σέβομαι τους αγώνες του Σπύρου, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, γι' αυτό τον κατανοώ. Αλλά και αυτή τη στιγμή, το να δίνεις για 8 μήνες στήριξη σε μια κυβέρνηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί ταυτόχρονα να υποστηρίζει και τις θέσεις του πατέρα μου. Γιατί οτιδήποτε κάνει αυτή η κυβέρνηση επόμενους 8 μήνες, και ας πούμε, ας κρατήσουμε οτιδήποτε λάθος κάνει, και έχουμε δει αυτή την κυβέρνηση να κάνει λάθη, θα το φορτώνεις εσύ. Σαν κόμμα. Άρα ο Σπύρος μου φαίνεται πρέπει να ακολουθήσει ατομική πορεία. Μην ξεχνάτε, ας πούμε, έχουμε το ζήτημα της Νοβάρτης που γίνεται το μεγάλο πατατράκ, κατηγορίες από εδώ και από εκεί. Η Νοβάρτης είναι ένα μικρό κομματάκι της φαρμακευτικής δαπάνης που χάσαμε. 28 δις υπολογίζεται. Εμείς μιλάμε για μία εταιρεία που είχε το 13% των εξόδων και η κυβέρνηση έχει καταφέρει αυτά τα 4 χρόνια. Πρώτον, να μην δώσει απάντηση τι έγινε με την Νοβάρτης, αλλά να ξεχάσουμε όλο το δράμα της φαρμακευτικής δαπάνης. Από το 2001 μέχρι το 2009 αυξήθηκε η δαπάνη από το 2 στα 5 δις και μετά κατέβηκε λόγω του μνημονίου. Αναθρήσετε τα ποσά κάθε χρόνο που ξοδεύαμε, που τι έστω ξοδεύαμε, μπαίναν στις τσέπες επιτηδίων. Και η κυβέρνηση κατάφερε. Όταν λοιπόν βλέπουμε πως και εσείς ακομβικά θέματα, αυτή η κυβέρνηση δεν καταφέρει να χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα, αλλά κάνει επικοινωνιακές κινήσεις, να στείλουμε 10 πολιτικά πρόσωπα, ξεχνώντας ότι η δαπάνη διωγγώθηκε στα χρόνια του Καραμαλή.
Ξεχνώντας δηλαδή την ουσία, κάνει πυροτεχνήματα. Τέτοια πράγματα λοιπόν θα το φορτώνονταν το ποτάμι. Γι' αυτό λέω, αν ο Σπύρος Δανέλης, τον οποίο εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε και είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και σταθερός στις πεποιθήσεις του, αν διαλέξει να τη στηρίξει ο Γεύνης για 8 μήνες, θα έλεγα πως δεν έχει θέση το ποτάμι. Πιστεύετε θα περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, είστε αισιόδοξος? Πιστεύω ότι θα περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημείο και η αντιπολίτευση, η μείζωνα αντιπολίτευση, να θέλει να περάσει αυτή η Συμφωνία για να μην της επιστρέψει σαν καυτή πατάτα στα χέρια της. Μπορεί και ο Μητσοτάκης. Μόνο να έχει... γι' αυτό ή πάμε γιατί έχουμε ακούσει σίγουρος πως και πολλοί εκεί μέσα θέλουν να περάσει η Συμφωνία, αλλά δεν τολμούν να το εκφράσουν. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε ως... Είναι κρίμα για την... αυτή τη μετακίνηση πολιτική ουσιαστικά. Κατάσταση. Είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο δηλώνει ότι είναι έτοιμο να αναλάβει την εξουσία. Βλέπουμε σε όλα τα θέματα, δεν είναι μόνο η Συμφωνία των Πρεσπών που έκανε πίσω από τις διακηρυγμένες θέσεις για μεικτή ονομασία, για σύνθετη ονομασία, αλλά είναι και σε άλλα θέματα. Είναι σε θέματα του πελατειακού κράτους που λέμε, όπως δεν έχει πει τίποτα. Είναι σε θέματα αυτοκριτικής του παρελθόντος. Δεν έχουν αγγίξει την Καραμανλική πενταετία και ακόμα υπάρχουν φωνές και γίνονται συγκεντρώσεις και συναντήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων για το πόσο ήταν ψεύτικο το έλλειμμα και ξένημα στο υπόθεση Γεωργίου. Διάβαζα προχθές το βιβλίο του Υπουργού Οικονομικών Επικυβέρνησης της Καραμανλή. Λοιπόν, ακόμα δεν, το κόμμα της, να μην πω ότι υποχωρεί σε όλα τα δικαιωματικά θέματα, δεν ψήφισε τίποτα από τα θέματα που κατέβηκαν στη Βουλή. Από την αρχή μέχρι τώρα, είτε είναι το σύμφωνο συμβίωσης, είναι η ταυτότητα φύλου, ήταν το τέμενος, είτε ήταν το θέμα της ηθαγένειας. Βλέπουμε λοιπόν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να οπισθοχωρεί από θέσεις που ήταν δικές του, που ήταν κατεκτημένες. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, έχουμε μια πολιτική, αλλά εκεί δυστυχώς συμβαδίζει και το κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής μας εξέπληξε αρνητικά χθες, είπε ο κ. Χριστίδης να ψηφίσουν κατά συνείδηση για τις πρέσπες. Το κίνημα αλλαγής έπρεπε να ήταν από αυτήν την πλευρά της συμφωνίας, γιατί ήταν και πολιτική του Πασόκ αυτό το θέμα της σύνθετης ονομασίας με τον Γιώργο Παπανδρέου. Με βάση αυτό που λέτε, τι χρημάτι, γιατί συμβαίνει αυτό? Το συμβαίνει για λόγους λαϊκισμού. Αν το θεωρήσουν δεδομένο ότι έπρεπε για λόγους να είναι. Λαϊκισμού και μόνο. Διότι θεωρούν πως από εκεί προς τα εκεί φυσάει ο άνεμος και αν πάνε προς τα εκεί δεν θα αντιμετωπίσουν απώλειες ή δεν θα πρέπει να απαντούν στους πολίτες που δικαιολογημένα. Ο πολίτης είναι ο τελευταίος από τον οποίο απαιτούμε να έχει τη γνώση των θεμάτων. Ακούει, δίνουμε ένα όνομα που περιέχει το όρο Μακεδονία και σου λέει πω δίνουμε τη Μακεδονία. Τα κόμματα οφείλουν να εξηγήσουν ότι με αυτή τη συμφωνία δίνουμε το όνομα Βόρεια Μακεδονία και κλείνουμε το παράθυρο στους αλυτρωτισμούς. Αυτό λοιπόν το βάρος, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία λένε δεν μας νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς θα την περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία. Δεν θα έρθει, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, σε μένα. Γιατί αν έρθει σε αυτόν, θα πρέπει να εξηγήσει σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πως οι συνάδελφοι που παρακολουθούν τα θέματα ήταν πάρα πολύ θετικοί μπροστά στο επιτέλους. Δίνεται μια λύση στο θέμα της διαφωνίας που είχατε με την Βόρεια Μακεδονία. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Υπάρχει κρεμότητα και από την Αλβανία, που εκεί, ούτε εκεί πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα περιουσιών, γλώσσας κτλ. Αυτά πρέπει να λυθούν πριν και η Αλβανία πάρει ημερομηνία προενταξιακών διαπραγματεύσεων. Okay. Αλλά η Ευρώπη μπαίνει σε ένα δρόμο με τα Δυτικά Βαλκάνια. Τώρα, αν η Ελλάδα ήθελε σε μνήμη του Μεγαλέξανδρου, ο οποίος όμως με τη συμφωνία κατοχυρώνεται ως δικός μας. Αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Λίγη πια αυτή, βλέπετε, τις παρελάσεις, τώρα θα σας βάλω να ρωτήσω, θεωρείτε επίτευγμα της κυβέρνησης αυτή σε αυτή τη συμφωνία? Ναι. Δεν, για να μιλήσουμε... Εγώ δεν ντρέπομαι να χρησιμοποιήσω και τέτοιες λέξεις. Πραγματικά, παρότι είμαι στην αντιπολίτευση και είμαι απίστευτα κριτικός απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, επειδή πράγματα που μόνο αυτή η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει, γιατί δεν είχε φτιάξει, ας πούμε, το πελατειακό κράτος, το παρέλαβε. Δεν ήταν ανάγκη να το κρατήσει και να το επαυξήσει. Μόνο αυτή η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει σημαντικές τομές και δεν τις έκανε. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ κριτικός απέναντί της. Αλλά στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών και σε άλλα θέματα μπορώ να πω ότι έκανε καλή δουλειά. Μπορούσε να έχει κάνει να διεκδικήσει ευρύτερη συνένεση. Είναι κάτι που κυκλοφορεί ευρέως. Ότι κάπως έβαλε τη Νέα Δημοκρατία σε μια πορεία σύγκρουσης μεταξύ της, ώστε να εισπράξει. Έχω να πω το εξής. Τώρα στο Κοινοβούλιο, εδώ, μετά από λίγες μέρες, συζητάμε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Εκεί καμία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα. Οι ευρωβουλευτές όμως των μεγάλων, δύο με τον Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, προωθούν μαζί με την εισηγήτρια που ανήκει στους Σοσιαλδημοκράτες, προωθούν την οριστική διακοπή των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Αυτό δεν υπήρχε καμία κυβέρνηση που τους έσπρωξε και τους ανάγκασε. Είναι η δικιά τους πρωτοβουλία να ανατρέψουν την ελληνική θέση του δεκαετία του 90, που λέει ότι η Ελλάδα είναι μπροστά, πιέζει την Τουρκία
μέσω της συνταξιακής διαδικασίας, στο να προσεγγίσει τα κριτήρια της Κοπεχάγης, που είναι τα κριτήρια δημοκρατίας και οικονομικής δημοκρατίας. Έχουμε ένα εργαλείο το οποίο μυστηριωδώς αποφασίζουν τα κόμματα. Σας είπα, ο λαϊκισμός είναι... Είναι προσωπική πρωτοβουλία κάποιων προσώπων ή είναι του κόμματος? Όχι, όχι, είναι του κόμματος, βέβαια. Αυτό έλειπε. Οι ευρωβουλευτές δεν είναι εξοικομένοι από τα κόμματά τους. Επειδή ο κύριος Βέμπερ, που είναι αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, έχει θέσει σαν ένα από τους πρωταρχικούς του στόχους, ο κύριος Βέμπερ μιλάει στο εσωτερικό ακροατήριο και χτύχοντας το ράδι με το δάχτυλο την Τουρκία, απευθύνεται και δείχνει και τους Τούρκους που ζουν στη Γερμανία, διότι υπάρχει αυτός ο ρατσισμός και αυτή η ακροδεξιά που φουντώνει στη Γερμανία, και λέει ο Βέμπερ, ας ικανοποιήσω κι εγώ τα χαμηλά ένστικτα. Το βάζει μόνο ο κύριος Βέμπερ και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σαν να μην αφορά τη χώρα μας πρωτίστως. Εμείς είμαστε γείτονες. Οι Ολλανδοί, η εισηγήτρια από τους σοσιαλιστές είναι Ολλανδοί. Είναι πολύ μακριά. Εμείς είμαστε δίπλα και όπως είδατε πριν την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, σαν να είναι πραγματικά δηλαδή σκηνοθετημένο, οι Βρυξέλλες είπαν στον Ερντογάν, πρόσεχε, μην γίνει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, διότι θα σταματήσουμε την ταξιδική διαδικασία. Και εμείς παίρνουμε αυτό το δώρο και το πετάμε στο καλάθι των σκουπιδιών, λέγοντας εκ των προτέρων τη σταματάμε τη διαδικασία, διότι έχουμε αρχές. Όχι. Η διαδικασία είναι ένα εργαλείο και τα εργαλεία τα χρησιμοποιείς μέχρι να καταφέρεις το σκοπό σου. Γι' αυτό σας λέω, ήταν σωστή η δράση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα το μακεδονικό. Δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όπως το δείξαν και με τις πρέσπες και με την Τουρκία, το επανέλαβαν και το επιβεβαίωσαν και με την Τουρκία, κινούνται σε αυτό που δυστυχώς βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη να υπάρχει, ότι οι πολιτικοί υποκύπτουν στο λαϊκισμό, δεν κοιτάνε τις λύσεις που μπορούν να φέρουν απαντήσεις. Η κυβέρνηση μας έβολε από τα μνημόνια. Τα μνημόνια βγαίνουν όταν μπορείς να δανειστείς. Δεν μπορούμε να δανειστούμε, άρα δεν βγήκαμε από την δυσκολία της κατάστασης. Το ξεχνάμε όμως. Λαϊκίστηκα, λέμε, πήγαμε τα μνημόνια, τώρα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε πολιτικές. Η αλήθεια είναι, δεν το λέει μόνο η κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι, το λένε και σοβαροί, ας πούμε, με στελέχη μεγάλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι βγήκαμε, δηλαδή, το μνημόνιο, ότι βγήκαμε το μνημόνιο, ότι... είναι δεδομένο, διότι δεν βγήκαμε μόνο εμείς από το μνημόνιο, βγήκαν και οι ξένοι από το μνημόνιο. Που σημαίνει κανείς δεν έχει υποχρέωση να δανείσει στην Ελλάδα. Ακούσαμε τον κύριο Σιμίτη να θέτει τέτοια αυτό ζητήματα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και δόθηκε απάντηση από εδώ. Ήταν και εντυπωσιακό. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, κλείνοντας το κεφάλαιο Ελλάδα με το τρίτο αποτυχημένο μνημόνιο, γιατί μια χώρα σταματάει να είναι σε ύφεση όταν δεν έχει ανάγκη από τέτοια πρωτογενή πλεονάσματα, 3,5%, το οποίο δολοφονούν την ανάπτυξη. Και το δεύτερο, το μπορεί να βγει στις αγορές. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Όμως οι Ευρωπαίοι, κλείνοντας και το τρίτο μνημόνιο, λένε καταπληκτικά πάει η Ελλάδα. Στους ψηφοφόρους τους, γιατί αυτοί θα κληθούν ένα τέταρτο πρόγραμμα να το στηρίξουν. Άρα, ο κύριος Μοσκόβηση, που δεν θα είναι επίτροπος την επόμενη πενταετία, μπορεί πάρα πολύ καλά να λέει: εγώ τα έκανα όλα καταπληκτικά. Είδα ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια. Δεν ξέρω οι επόμενοι τι θα κάνουν, είναι δικό τους θέμα. Όπως και ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρει οι επόμενοι τι θα κάνουν. Γιατί είναι δικό τους θέμα. Η Ελλάδα όμως δεν έχει βγει στις αγορές. Η Ελλάδα κυρίως, γιατί οι αγορές αυτή τη στιγμή, οι ανάγκες μας είναι πάρα πολύ μικρές. Μπορεί και να μην χρειάζεται να βγούμε στις αγορές, να το κάνουμε μόνο για λόγους να δείξουμε ότι μπορούμε. Το πραγματικό είναι η ανταγωνιστική οικονομία μας. Μπορεί σε ένα περιβάλλον όπου η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κύπρος πετάνε, εμείς να κινούμαστε ακόμα με όρους του 60. Δεν μπορεί. Αυτά δεν έχουν αλλάξει και αυτή η αριστερή κυβέρνηση, με τη συνεργασία του ακροδεξιού της εταίρου, η οποία ίδια τον επέλεξε, δεν μπόρεσε να δώσει λύσεις που είναι πάρα πολύ όριμες. Δεν χρειάζεται να τις κοιτάξει. Τις λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λένε φτιάξτε το κράτος σας και μετά όλα, γιατί είσαστε πολύ καλό οικόπεδο. Έχετε μεγάλες δυνατότητες. Αλλά με αυτό το κράτος που έχετε, δεν μπορεί να έρθει ανάπτυξη. Αν έρθει, θα είναι στρεβλή και μέσα στη διαφθορά και μέσα στην στασιμότητα, δεν μας ταιριάζει τέτοια εικόνα. Γι' αυτό είμαι απίστευτα κριτικός απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μοναδική ευκαιρία. Δεν έφτιαξε ίδια το πελατειακό κράτος. Αλλά ξέρετε, δεν είναι κομματικό. Το κομματικό κράτος είναι κάτι άλλο. Βάζεις κάποιους δικούς σου κτλ. Πελατειακό είναι η δομή του κράτους μας, που για να βγει οποιαδήποτε υπηρεσία να προσφερθεί. Έτσι. Αλλιώς δεν. Χρόνια και χρόνια θα περιμένεις να πάρεις άδειέ σου, να λυθούν τα δικαστικά σου προβλήματα. Οι επενδύσεις όμως. Είναι χρήμα, πρέπει να κινείται. Θα πάει στην Βουλγαρία, θα πάει στην Αλβανία, θα πάει στην Κύπρο. Τώρα, κύριε Κυρικό, θα ήθελα έτσι να είστε ειλικρινείς. Επειδή είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, για παράδειγμα, με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, τους κατηγορήσατε για λαϊκισμό για να μην χάσουν ουσιαστικά ψήφους εν ώψη των εθνικών εκλογών. Το ποτάμι θα πει ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Πιστεύετε ότι θα χάσει το ποτάμι λέγοντας ναι? Όχι.
Δεν σημαίνει πως το ποτάμι αυτή τη στιγμή, και όπως είπα, με μιλάμε καθαρά, το ποτάμι βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Από τους 11 βουλευτές που είχε όταν ξεκινήσαμε αυτή την σύνοδο, τη βουλευτική περίοδο, έχουμε μείνει στους 6, άρα συμπιέζεται, μπορούμε να μείνουμε και στους 5, συμπιέζεται, αλλά πιστεύω πως σε θέματα αρχής, όπως ήταν και όλη η δραστηριότητά μας τα 4 χρόνια, σε θέματα αρχής δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Επειδή θα μας κουνήσει κάποιος το δάχτυλο, θα υπάρχουν δημοσιεύματα ή θα κυκλοφορήσει μια καμπάνια, ας πούμε, μίσους για το ποτάμι, θα κάνουμε πίσω. Δυστυχώς αυτό το κόμμα κάναμε, αυτές τις προδιαγραφές το βάλαμε από την αρχή. Μπορεί να στοχίσαμε σε πολλά πράγματα, μην καταφέραμε να πείσουμε για το μήνυμά μας ευρύτερες ομάδες, αλλά πιστεύω στον κόσμο που απευθυνόμαστε και που είναι οι δυνητικοί ψηφοφόροι μας, η στάση μας απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών θα εκτιμηθεί. Εμείς, όπως ξέρετε, απευθυνόμαστε το 100% των Ελλήνων πολιτών. Όχι πως δεν τους εκτιμούμε, απλώς δεν μπορεί να φτάσει η φωνή μας σε ένα τέτοιο αριθμό. Απευθυνόμαστε στους σκεπτόμενους που μπορούν και θα μελετήσουν, θα διαβάσουν, θα ακούσουν και θα δώσουν προσοχή μικρότερο. Δεν φοβόσαστε, μην ο κ. Μητσοτάκης πει, τώρα διαβάζω εδώ στη συνέντευξή του στον Αντένα, ότι πρόκειται για την κυβέρνηση Ζανέλ. Είναι η κυβέρνηση της εθνικής ταπείνωσης, ότι σε αυτή την έτσι πολύ βαριά. Την ακούω την έκφραση ότι και εσείς θα είσαστε ένα κόμμα της εθνικής ταπείνωσης από αύριο, μόλις ψηφιστεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αύριο στο Ευρωκοινοβούλιο συζητάμε ένα ψήφισμα που αναφέρεται στο λόγο του μίσους και στο πώς αυτός ο λόγος δηλητηριάζει την πολιτική σκηνή, όχι μόνο στην Ελλάδα, που κανείς δεν ασχολείται με την Ελλάδα, αλλά γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο, τα fake news, οι κατηγορίες, ο ρατσιστικός λόγος, ο λόγος εναντίον των γυναικών, ο λόγος που κατασκευάζει σε κάθε ζήτημα προδότες και σωτήρες. Αυτός είναι ένας λόγος μίσους. Και αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να το καταπολεμήσει με διάφορες προτάσεις. Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι ένας εκτροχιασμός. Δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μεταξύ μας δεν του ταιριάζει και αυτός ο λόγος. Έχει αναγκαστεί να τον αγκαλιάσει, διότι θεωρούν οι σύμβουλοι του ότι πρέπει να δείχνει και αυτός ισχυρός, όπως δείχνουν όλοι όσοι εκπέμπουν αυτόν τον λόγο που χωρίζει την κοινωνία μεταξύ σε προδότες και σε σωτήρες. Και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ κατ' εξοχήν έχει αυτόν τον διχαστικό λόγο, τον εμφανίζει σε κάθε ζήτημα που μπαίνει στο προσκήνιο. Σας είπα πριν για την Οβάρτσα, αντί να κοιτάξουν ότι πραγματικά υπάρχει ένα τρομακτικό σκάνδαλο, επέλεξαν να κάνουν πολιτικές επιλογές και να στοχοποιούν, όχι τους εννοώ, κάποιους που είναι πολιτικοί. Αυτός ο λόγος λοιπόν δηλητηριάζει την ελληνική πολιτική σκηνή. Το αν εμείς που θα είμαστε οι αποδέκτες αυτού του λόγου μίσους υδρώνουμε, όχι. Δηλαδή δεν είσαι στην πολιτική αν δεν μπορείς να υπερασπίσεις τις προτάσεις σου με επιχειρήματα, όπως κάνουμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Χωρίς όμως να κατηγορούμε ότι αυτούς, η κυβέρνηση το έκανε κάποιοι, οι εθνικιστές είναι όλοι αυτοί που έχουν κατέβει στους δρόμους και ακροδεξί. Καμία σχέση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν για τη χώρα τους. Ανησυχούν τι μπορεί να σημαίνει μια συμφωνία με μια άλλη χώρα. Απλώς αυτό που πρέπει να κάνει η οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει και τα μέσα. Εμείς έχουμε πολύ μικρότερη εμβέλεια. Να εξηγήσει γιατί αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ σωστή και θα φέρει λύσεις στα θέματα της Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης διάλεξε. Το δάκτυλο να κουνάει. Είναι ενδιαφέρον ο κ. Παπαγιαννάκης χθες που ήταν συμμετείχη στο κίνημα αλλαγής. Έφυγε από το κίνημα αλλαγής επειδή και η Φόφη γεννηματά στην τοποθέτησή της και αυτή χωρίζει τους Έλληνες σε μία και σε άλλη κατηγορία. Τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Και αυτός ο τρόπος μπορεί να ικανοποιεί τα αυτιά αυτών που είναι στο ίδιο γραφείο με σένα ή διαφόρων blogs τα οποία σε συγχαίρουν γιατί έβαλες. Ας πούμε, καθαρά το δάχτυλο των τύπων των ήρων, αλλά στην ουσία αφήνουν αδιάφορη την ελληνική κοινωνία. Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 80, τότε είχαμε τα φέρετρα, σήμερα πεθαίνει η φόλα στο σκύλο του Πασόκ, σήμερα πεθαίνει δεξιά. Όλα αυτά ακούγονται τώρα τόσο γραφικά. Οι πολιτικοί συνεχίζουν να τα αναπαράγουν, νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όπως τώρα όμως και θα κλείσουμε με αυτό, δυστυχώς. Η συζήτηση ήταν πολύ καλή. Θα μπορούσαμε να συζητάμε τουλάχιστον άλλα μισά ώρα. Μήπως όμως αυτό είναι και η τάση. Δεν είναι μια μόδα την οποία θα τη δούμε γραφική αργότερα, αλλά είναι μια τάση όλης της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Για να φτάσουμε να μιλάμε για τον λόγο μίσους και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημαίνει πως βλέπουμε πως και με την διάδοση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τις περισσότερες φορές προάγουν και αυτό το λόγο μίσους, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι κοινωνίες. Και γι' αυτό πρέπει να δοθεί, στο βαθμό που μπορεί να δοθεί, απάντηση. Αλλά τι βλέπουμε. Είδαμε χθες στην Ιταλία κατ' εξοχήν δύο κόμματα που χειρίζονται το λόγο μίσους με τον καλύτερο τρόπο. Το ακροδεξιό του Σαλβίνι, φασίστες, και τα πέντε αστέρια, το οποίο είναι κάπου κανείς δεν ξέρει, στα αστέρια. Κατηγορούσαν την προηγούμενη κυβέρνηση ότι βοηθάει τις τράπεζες
δίνει τα λεφτά των φορολογουμένων, υποτάσσεται στα διευθυντήρια των Βρυξελών. Χθες κάναν ακριβώς αυτό, γιατί μία τράπεζα στην Ιταλία κατέρε. Βάλαν το κεφάλι κάτω, σκύψανε, δώσαν τα κλειδιά στον Ντράγκη και είπανε σώστε την τράπεζα, διότι μαζί με την τράπεζα κατέρεε και η οικονομία. Οι τράπεζες δεν είναι κάπου από κάποιους Εβραίους, όπως πολλές φορές λέγανε, που κινούν τα χρήματα. Είναι η αιμοδοσία της οικονομίας. Όταν βλέπουμε λοιπόν πως και αυτός ο λόγος, ο ακραίος, ο οποίος οδήγησε στην κυβέρνηση αυτά τα δύο κόμματα, μόλις έρθει απέναντι σε οποιαδήποτε δυσκολία, υποκύπτει, κάνει κολοτούμπα, ξεχνάει τι έλεγε. Λέει ναι, ναι, αυτά τα λέγαμε, είχαμε αυταπάτες. Βλέπουμε ότι. Αλλά παθαίνοντας, μαθαίνεις. Θα το δούμε και στη Μεγάλη Βρετανία αυτό. Το παθαίνοντας, μαθαίνεις. Διότι και εκεί ένας ακραίος λαϊκίστικος λόγος, πάρτε τη χώρα στα χέρια σας, οδηγεί σε ένα Brexit το οποίο θα είναι χωρίς όρους. Το χειρότερο και για την Ένωση και για τη Βρετανία. Άρα μπορεί να δίνει πρόσφερα αποτελέσματα. Ναι, εκεί μήπως μπορεί να αλλάξει κάτι εκεί. Η ελπίδα θα ήταν και δεν είναι αντιδημοκρατικό όπως πολλοί λένε. Έγιναν δύο χρόνια συνεννοήσεις, καταλήξαν σε μία συμφωνία, τη μόνη δυνατή. Μόνο ο κύριος Κόρμιν φαντασιώνεται, όπως ο κύριος Τσίπρας το 2015, ο κύριος Βαρουφάκης, ας το πω έτσι, ότι μπορεί να υπάρξει άλλη συμφωνία με την Ένωση. Μία είναι και αυτή είναι. Η Βρετανία αυτή τη στιγμή έχει τη συμφωνία στα χέρια της. Δεν είναι δημοκρατικό να τη δώσει στο λαό της και να πει αυτή τη συμφωνία έξοδο χωρίς καμία συμφωνία ή παραμονή. Ένα τριπλό δημοψήφισμα. Το οποίο θα μπορούσε πραγματικά, γιατί τώρα δεν είναι στο πεδίο της θεωρίας να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας, να διώξουμε τους ξένους. Τώρα είναι τελείως απτά πράγματα. Έχουμε συμφωνήσει πώς θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Άρα θα μπορούσε δημοκρατικότατα να πάει σε ένα νέο δημοψήφισμα και από μέσα μια μικρή ελπίδα, και επειδή όλοι οι Εγγλέζοι ευρωβουλευτές ελπίζουν για κάτι τέτοιο, του δικού μου κόμματος, ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Δεν λέω, οι συντηρητικοί πολλές φορές έχουν και τελείως διαφορετικές από. Ή ο κύριος Φάρατς, καταλαβαίνετε, είναι η έκφραση του λαϊκισμού. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να κρατήσουν τη Βρετανία στην Ένωση. Και η Ένωση τη χρειάζεται, όχι μόνο για τη μεγάλη οικονομία, αλλά και για τις δημοκρατικές παραδόσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρυπέστη. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλή ανάμωση και πάλι σε μια άλλη ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την προσέγγιση που μας δώσατε. Κυρίες και κύριοι, το Κοζάνε TV Online βρίσκεται στο Στρασβούργο σε μια ημέρα όπου είναι πολύ κρίσιμη για στην Ελλάδα τουλάχιστον πολιτικά. Ξεκινά από στιγμή σε στιγμή, μιας και εδώ είναι πρωί η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης. Πρωί Τρίτης, ακριβώς. Εμείς σήμερα θα συζητήσουμε και για τη Συμφωνία των Πρεσπών και για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα με ένα ακόμη ιδιαίτερο πάνελ που έχουμε σήμερα. Και για ό,τι ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Σωστά, γιατί οι εξελίξεις αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ό,τι ισχύει μέχρι αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Η ανεξάρτητη ευρωβουλευτής κυρία Σακοράφη είναι μαζί μας και ο κύριος Κεφαλογιάννης. Έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Ο Κύβος ερήφθη σε σχέση με εσάς. Σωστά. Είμαι δύο χρόνια και κάτι ανεξάρτητη βουλευτής και νομίζω τώρα ότι έχω δικαίωμα να ενταχθώ σε κάποιο πολιτικό φορέα. Το ΜέΡΑ25, το οποίο στο σύνολό του με εκφράζει όσον αφορά τα πολιτικά θέματα και τις πολιτικές θέσεις. Με τις οποίες οφείλω να ομολύσω ότι συναντιόμαστε μετά από 10 χρόνια, γιατί θυμόσαστε τις θέσεις μου και την τοποθέτησή μου από το πρώτο μνημόνιο το 10 μέχρι και τώρα, ότι δεν έχω αλλάξει θέσεις. Με τον κύριο Βαρουφάκη στο 99,9% των θέσεων συνυπάρχουμε και συμφωνούμε, οπότε αν υπάρχει και ένα 1%, νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο και μπορούμε να το βρούμε κάποια στιγμή στην πορεία. Η Δημοκρατία δεν είχε και τις καλύτερες απόψεις για τον κύριο Βαρουφάκη. Έτσι, μια μικρή παρένθεση πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κύριε Καμπολόγια. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κύριος Βαρουφάκης είναι ένας πρικισμένος άνθρωπος. Εμένα μου γίνεται ιδιαίτερα συμπαθής αφού τον επέλεξε η κυρία Σακοράφα να συνεργαστεί μαζί στο θέμα του Ευρωπαϊκού Λόγου. Γίνεται ακόμα πιο συμπαθής, δηλαδή. Βεβαίως, διότι η κυρία Σακοράφα είναι μια κυρία της πολιτικής εδώ στο Στρασβούργο, με πολύ σοβαρό έργο και την παρακολουθώ από την πορεία της, από τον αθλητισμό, στη Βουλή που συνήθιξαμε μαζί πολλά χρόνια, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε άριστα σε πάρα πολλά θέματα και ιδιαίτερα στα εθνικά. Δεν το ξέραμε. Και σηκώσαμε ψηλά τη σημαία. Το λέμε και στους τηλεθεατές μας. Και πετύχαμε και συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε, μια πρωτοβουλία που πήραμε σχετίζεται και με την συνθήκη της Λοζάνης, την οποία και εμείς και η κυρία Σακοράφα και εγώ, αλλά και οι άλλοι ευρωβουλευτές, καταθέσαμε τροπολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγινε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ότι το κεκτημένο από τις ενδίκες Λουζάνης δεν αλλάζει παρά τις κραυγές, τις επιθέσεις και, και τη ρητορία του κ. Ερντογκάν. Θα σας λέω τώρα ένα παράδειγμα ανάμεσα σε πολλά άλλα τα οποία έχουμε κάνει μαζί. Είναι γεγονός ότι συνυπάρχουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιτροπή. Έχουμε συνυπογράψει πάρα πολλές τροπολογίες από κοινού που αφοράν τα ελληνικά συμφέροντα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν υπάρχουν αυτές οι διαφορές, γιατί πολιτικά είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι όσον αφορά τις θέσεις μας από άλλη οπτική γωνία. Θα το αντιμετωπίσουμε σε λίγο με τα τρέχοντα. Ακριβώς. Με άλλη οπτική γωνία βλέπει ο πολιτικός φορέας που ανήκει ο κύριος Κεφαλογιάννης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ είμαστε όμως Έλληνες, οι οποίοι αυτό που κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε για τα ελληνικά συμφέροντα και πάνω σε αυτό νομίζω ότι δεν έχουμε καμία διαφορά. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα του κατοχικού δανείου. Θυμόσαστε, κύριε Κεφαλογιάννη, τη συνάντηση που είχαμε κάνει υπό την εποπτεία, αν θέλετε, του κυρίου Γλέζου και είμαστε όλοι παρόντες και συμφωνήσαμε απόλυτα ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάποιες κινήσεις όλοι μαζί ως Έλληνες για ένα θέμα το οποίο είναι άκρως ελληνικό και αφορά το μεγαλύτερο μέλος της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο έχει υποστεί την, αν θέλετε, την θηριωδία των ναζιστικών στρατευμάτων στην Ελλάδα και άφησε και ένα αποτύπωμα πάρα πολύ σκληρό. Δεν είχαμε διαφορές και όπως δεν έχουμε διαφορές και σε πάρα πολλά άλλα θέματα, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά εδώ είμαστε Έλληνες οι οποίοι σταλθήκαμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ακριβώς για να διεκπαιρεώσουμε τις υποθέσεις του ελληνικού λαού. Με τις διαφορές μας, τις μικρές και τις πολιτικές. Δεν περιμέναμε τόσο καλό κλίμα. Για μας είναι θετική έκπληξη. Στη συμφωνία των Πρεσπών, φαντάζομαι όμως. Εσείς δεν ψηφίζατε τη συμφωνία των Πρεσπών αν ήσασταν στην Ελλάδα βουλευτής κυρία Σακουράφα? Εγώ νομίζω ότι έχω κάνει ξεκάθαρη τη θέση μου από το πρώτο δευτερόλεπτο και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σαφής ότι θεωρούσα εξ αρχής ότι είναι μια πάρα πολύ κακή συμφωνία. Μπορεί να αποδειχθεί στην πορεία καλή, δεν ξέρω, βάσει των δεδομένων που λένε. Αλλά βάζω κάποιες ενστάσεις οι οποίες για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι ο τρόπος που ήρθε η συμφωνία, η πίεση που δέχτηκε από τα αμερικανοανατολικά συμφέροντα και γερμανικά συμφέροντα εξαιτίας των προσωπικών δικών των συμφερόντων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα που θα δημιουργήσουν στην περιοχή. Δεν πίστεψα ποτέ ότι μια τέτοια συμφωνία θα φέρει αυτό που η κυβέρνηση επέρεται αυτή τη στιγμή, ότι θα φέρνει ειρήνη και συνεργασία και ανάπτυξη στην περιοχή και όλα αυτά. Πιστεύω ότι προϊονίζεται για το μέλλον πολύ άσχημα πράγματα, ακριβώς γιατί στην συμφωνία και το όσο έχω διαβάσει, γιατί θέλω να μελετήσω τώρα και τις τροπολογίες οι οποίες περάσανε μέσα από το Σύνταγμα των Σκοπίων και το οποίο από τη μια αναφέρεται σε Βόρεια Μακεδονία, από την άλλη αναφέρεται σε Μακεδονία, απλά Μακεδονία, αναφέρεται σε γλώσσα, αναφέρεται σε εθνότητα, αναφέρεται σε εθνές. Θεωρώ δηλαδή πράγματα που, τα οποία στο μέλλον θα ανοίξουν τους ασκούς του όλου και μάλιστα με αλλοτριωτική διαδικασία, η οποία τουλάχιστον μέχρι στιγμής υπήρχε, αλλά ήταν σε μια, ας το πούμε απλά, και μια υποβόσκουσα κατάσταση. Είναι γεγονός ότι θα έπρεπε να λυθεί αυτή η υπόθεση που ονομάζεται Μακεδονικό, Σκόπια, Φύρομαι, εγώ Φύρομαι μ' αρέσει να τη λέω ακόμα, αλλά γίνανε τραγικά λάθη και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Οι πιέσεις, οι εξωτερικές πιέσεις οι οποίες ασκηθήκαν και στις δύο πλευρές, κατά τη δική μου άποψη, είναι πιέσεις οι οποίες μου θυμίζουν άλλες εποχές. Δεν ακολουθήθηκε καμιά δημοκρατική διαδικασία, καταπατήθηκε η έννοια δημοκρατία σε αυτές και στις δύο χώρες. Νομίζω ότι υπέστη το μεγαλύτερο της πλήγμα. Και κυρίως και στη χώρα μας, για τα Σκόπια βεβαίως ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, οι παρεμβάσεις που γίνανε από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Μέρκελ ήταν προχθές ήταν η κυρία Μέρκελ και εδώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι και εμείς, χωρίς να έχουμε την άμεση ανάγκη να το λύσουμε τώρα, εδώ και τώρα, δεν υπήρχε κανένας λόγος και χωρίς μάλιστα να πάρουμε και ανταλλάγματα. Είναι ένα παιχνίδι συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται μεταξύ η παρουσία σε σχέση με, με τα Δυτικά Βαλκάνια, λέτε. Και όχι μόνο με τα Δυτικά Βαλκάνια και κυρίως με τα θέματα ενεργειακά. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία.
όλοι αυτοί δεν κοιτάνε παρά μονάχα το δικό τους συμφέρον. Το θέμα είναι ποιο είναι το δικό μας συμφέρον και τι όλο αυτό προνοιέζεται για το μέλλον της χώρας. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική και θα έλεγα και πάρα πολύ φοβισμένη όσον αφορά το τι θα συμβεί σε αυτή την περιοχή, ενώ την περιοχή των Βαλκανίων, στο αμέσως προσεχές μέλλον. Διότι όλοι αυτοί σχεδιάζουν, όχι σήμερα, σχεδιάζουν για 10 χρόνια μετά. Δείτε τι έγινε άλλωστε στη Βουλγαρία, στη Ιουγκοσλαβία, σε μια χώρα η οποία ήταν ενιαία και ξαφνικά μέσα σε 5 χρόνια έγινε χίλια κομμάτια. Εσείς, κύριε Κεφαλογιάννη, φαντάζομαι ότι δεν συνερίζεστε την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην όλη ιστορία σαν κόμμα και επίσης μιλάτε με άλλους όρους. Διαβάζοντας εδώ, μιλάει για εθνική ταπείνωση ο πρόεδρος του κόμματός σας. Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το διαχειρίζετε? Γενικά σκληραίνεται πάντως, βλέπουμε τη γλώσσα όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Γιατί έχουμε όλα τα δεδομένα πια, όλες τις αποφάσεις, έχουμε τις κινήσεις νομικές και σταγματικές που έκαναν τα Σκόπια, τα ξέρουμε όλα πια. Είναι μια εθνικά επιζήμια συμφωνία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Που έχει και την εθνική ταπείνωση ως παράγοντα, παράμετρό της. Και αυτή την ταπείνωση όχι μόνο υπάρχει, αλλά μας την δηλώνει με το πιο κατηγορηματικό τρόπο σε όλα τα διεθνή φόρα. Εδώ είχαμε τον κύριο Ζάεφ και τον κύριο Δημητρόφ. Εγώ τον ρώτησα τον κύριο Δημητρόφ. Όπως και εγώ, γιατί με σκέφτηκε στο γραφείο και θα σας πω ακριβώς τι μου είπε. Και κυρία Σαγκοράφα, αυτή η επιτροπή. Λέω, ταξιδεύω πολύ τακτικά στο εξωτερικό και συνάντησα στα ταξίδια μου αυτά κάποιοι από την Νέα Υόρκη. Του ρώτησα πώς ονομάζεσαι. Μου είπε ο άνθρωπος, ονομάζομαι Νεοϋορκέζος. Και ένα Νέο Ζηλανδό, κάτοικο της Νέας Ζηλανδίας. Λέω, πώς ονομάζεσαι εσύ? Μου λέει, Νέο Ζηλανδός. Τον ρώτησα, εσείς, λέω, αν υπογράψετε και κάνετε συνταγματικές αναθεωρήσεις, θα είσαστε εκπρόσωπος σύμφωνα με τη συμφωνία που κάνετε στις πρέσπες της Βόρειας Μακεδονίας. Πώς ονομάζεστε? Βορειομακεδόνας που μιλάτε τη βορειομακεδονική γλώσσα? Όχι, μου λέει, θα ονομάζομαι Μακεδόνας που μιλάω τη μακεδονική γλώσσα. Ακριβώς. Μα του λέω, ο κύριος Γκλιγκόροφ, ο Μακαρίς ο Γκλιγκόροφ, αλλά και όλοι οι ιστορικοί σας λένε ότι ήρθατε τον 6ο αιώνα μετά Χριστό εκεί. Τι σχέση έχετε με τον Μέγα Αλέξανδρο και με τον Φίλιππο της Μακεδονίας? Πού βρεθήκαν ελληνικές επιγραφές, σε ποιον αυτοκράτορα ή σε ποιο βασιλιά δικό σας ήταν δάσκαλος ο Αριστοτέλης? Α, μου λέει, ξέρετε, δεν το μετράμε εμείς έτσι. Λέει, πριν τρεις αιώνες, είναι απάντηση του Δημητρόφ, σχηματίστηκαν τα εθνικά κράτη και εκεί υπήρξε αυτοπροσδιορισμός. Λέω, κύριε Δημητρόφ, είσαι υπουργός εξωτερικών. Πρέπει να γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι αυτοπροσδιορισμός είναι ατομικό δικαίωμα. Δεν μπορεί να είναι συλλογικό δικαίωμα. Αυτό καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Και αυτό που είπε τώρα η κυρία Σακοράφα είναι σωστό. Δηλαδή τα οικονομικά θέματα θα τα λύσουμε. Μια εθνική σύμβαση σε ακολουθεί ως αναπηρία, ως πρόβλημα για αιώνες. Άρα εμείς, αν σήμερα εναντιωνόμαστε σε αυτή τη συμφωνία, είναι γιατί αυτή με συσχετισμούς που θα υπάρχουν στα Βαλκάνια, όχι κατά κύριο λόγο από τα Σκόπια, αλλά σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση με πολιτικά παιχνίδια τα οποία παίζονται στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί να μας δημιουργήσει εθνικό θέμα. Πώς δημιουργήθηκε το θέμα αυτό? Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι διότι η Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνής εκείνη την εποχή ήθελε λόγω του Στάλιν να βγει στο Αιγαίο. Άρα μέχρι και την Κατερίνη, συμπεριλαμβανομένης και της Κοζάνης, συμπεριλαμβανομένης και όλης της Δυτικής Μακεδονίας, ήταν μέσα στο στόχαστρο του Στάλιν για να βγει στο Αιγαίο, γιατί ήθελε πρόσβαση στρατηγική στο Αιγαίο. Πώς έγινε το όνομα? Εκεί υπήρχε μια περιοχή Βαρντάσκα μέχρι το 1932. Στη Βαρντάσκα μέσα υπήρχε μια επαρχία η οποία ονομαζόταν Μακεδονία. Τι κάνανε? Την επαρχία μέσα στη Βαρντάσκα την κάνανε Δημοκρατία ή την ονομάζανε Δημοκρατία και το έθνος, που είναι ψεύτικο, το ονομάζανε Μακεδονικό. Είπα στον κύριο Γκριγκόροφ, τον κύριο Δημητρόφ, του λέω, πείτε μου, σας παρακαλώ, μιλάμε στα αγγλικά. Εγώ θέλω να μου μιλήσετε στα τη γλώσσα σας. Εγώ θα βάλω τα ακουστικά μου και η κυρία Σακοράφα να ακούσουμε τη μετάφραση. Ο Βούλγαρος όμως, ο συνάδελφός μου, θα βγάλει τα ακουστικά του και θα σας ακούσει τη γλώσσα που καταλαβαίνει, που καταλαβαίνω εγώ τους Κυπρίους. Άρα τι κάνατε? Πήρατε μια βουλγαρική γλώσσα, το λένε και Βούλγαροι, αυτό το λέμε μόνο εμείς, βάλατε μερικές προθέσεις σερβικές και φτιάξετε μια γλώσσα. Ωραία. Με ψεύτικη γλώσσα, με ψεύτικο έθνος, αφού ήρθα τον 6ο αιώνα μετά Χριστό, και με ψεύτικη εκκλησία, έγινε η απόσχηση της εκκλησίας των Σκοπίων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που φτιάξετε έθνος. Ωραία είσαστε. Μα μου λέει, εγώ ζω 4 αιώνες, μου λέει, 4 γενιές τώρα, ζω με το όνομα Μακεδονία. Να μην έχω ταυτότητα? Λέω, να έχεις ταυτότητα, αλλά για να βρεις ταυτότητα εσύ πρέπει να χάσω τη δική μου. Γι' αυτό λέμε λοιπόν δύο πράγματα. Ότι πρώτον είναι ιστορικά παράδεκτη.
είναι εθνικά παράδεκτη, δημιουργεί προβλήματα στο μέλλον. Και κλείνω με αυτό να σας κάνω μια σύγκριση. Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια σπουδαία συνθήκη? Διότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μέσα στη διεθνή αυτή συνθήκη, κατάφερε να δώσει. Η συνθήκη της Λοζάνης ήταν μετά από έναν πόλεμο, όμως έτσι να. Κοίτα, τώρα τι έχουμε. Μια πολύ δύσκολη εποχή. Ακούστε, η δημοπλωματία είναι ένας ανέμακτος πόλεμος. Και πόλεμος είναι μια αιματηρή διπλωματία. Άρα πόλεμο έχουμε διπλωματικό σήμερα. Το θέμα είναι πώς. Και προσέξτε, μετά από ένα πόλεμο που η Ελλάδα ιτήθηκε, που είχαμε τη Μικρασιατική καταστροφή. Διότι το 23 είχαμε τη Μικρασιατική καταστροφή. Και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο Ελευθέριος Βενιζέλος τι πήρε? Πήρε μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, άρα αυτοί είναι μουσουλμάνοι και ονομάζονται μουσουλμάνοι, και ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί φωνάζει λοιπόν ο Ερντογκάν τώρα? Διότι δεν δέχεται αυτή τη συνθήκη, τη συνθήκη Λοζάνης. Γιατί πήραμε την πρωτοβουλία με την κυρία Σακοράφα για τη συνθήκη Λοζάνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Γιατί θέλαμε μια ομπρέλα διεθνούς οργανισμού να ταυτοποιεί ότι τα διεθνή θέματα τακτοποιούνται μόνο με συμφωνίες. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Από τη στιγμή που υπέγραψε η κυβέρνηση, πάει ο κύριος Γλυκόρο, ο κύριος Δημητρόφ και ο κύριος Ζάεφ στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και παίρνουν αμέσως μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα και καταγράφονται. Άρα καταγράφονται αμέσως. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αν υπογράψει και το ελληνικό κοινοβούλιο, αλλάζει μόνο με συνθήκη. Δημιουργεί διεθνείς υποχρεώσεις. Να γιατί φωνάζουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κόμματα. Άρα είναι μια επιζήμια συμφωνία, γι' αυτό καλούμε τους Έλληνες βουλευτές να δουν τις ορικές τους ευθύνες και να την καταψηφίζουν. Και την κυβέρνηση αύριο και τη συμφωνία για τα Σκόπια. Το θέμα είναι ότι είναι γεγονός ότι όλη αυτή η περιοχή ήταν μια περιοχή Μακεδονία, η οποία κατοικούνταν η αρχαία Μακεδονία, έτσι, από διάφορους λαούς. Σλάβους, Βούλγαρους, Έλληνες. Στους αιώνες, εντάξει. Αυτή τη στιγμή με τη συμφωνία έτσι όπως έχει οριστεί, ένα μέρος αυτής της περιοχής σφετερίζεται το όλον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μακεδονικό κράτος είναι το συγκεκριμένο μικρό κράτος, το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πότε δημιουργήθηκε και από ποιον δημιουργήθηκε στα πλαίσια της μεγάλης Ιουγκοσλαβίας και της μεγάλης εποχής του Τίτο. Και αφήνει τώρα μια διαδικασία αναζήτησης του τι είναι όλοι οι υπόλοιπες περιοχές. Εγώ δεν φοβάμαι για την ιστορία μας. Αυτό είναι δεδομένο, κανείς δεν μπορεί να κλέψει την ιστορία, δεν είναι κόσμημα, είναι μια ιστορία η οποία υπάρχει εκεί. Το θέμα είναι αυτό τι προϊονίζει για το μέλλον. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό προϊονίζει για το μέλλον. Είναι σίγουρα διεκδικήσεις και άσχετα αν το γράφουν ή δεν το γράφουν στο Σύνταγμά τους, γιατί τα συντάγματα αλλάζουν όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να δημιουργήσει και να δημιουργήσει ένα τέχες τεράστιο στην περιοχή. Mm-hmm. Το άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε και πρέπει να το δει και η ελληνική κυβέρνηση, τελειώνω άμεσα γιατί είναι πολύ σημαντική, είναι το θέμα της Αλβανίας. Της μεγάλης Αλβανίας που ονειρεύονται. Θα το ανοίξω με ένα κάτι που είδα χθες στην τηλεόραση και εμένα, όχι με σοκάρισε, αλλά εν πάση περιπτώσει με προβλημάτισε. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα, έτσι όπως κάνανε κάποτε και οι Σκοπιανοί σε σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία. Τώρα παρουσιάζουν έναν Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος έχασε για πρώτη φορά στην. Πώς τη λέγανε την περιοχή του εκεί πέρα, η Λυρία, δεν ξέρω τι, τον πρώτο αγώνα μέσα στην. Και αυτό το προβάλλουν συνεχώς στα μέσα. Συν τις διεκδικήσεις, προσέξτε, τις διεκδικήσεις των τσάμπιον εντός της χώρας. Αυτό η χώρα πρέπει να το δει με πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή για να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Κοιτάξτε. Ναι, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Τα Σκόπια τα έχουν γνωρίσει 140 χώρες. Γιατί έρχονται σε εμάς? Γιατί είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τα πολιτικά ωφελήματα από την ένταξη τότε και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερα από τα οικονομικά. Εμείς έχουμε το δικαίωμα του βέτο. Αυτοί έχουν το πρόβλημα να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και εμείς θέλουμε να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και εμείς θέλουμε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να μπουν, ακόμα και αν ήμασταν εκεί προς των 600.000, έπρεπε να ψηφιστούν από την Ελληνική Βουλή. Έχετε το πρόβλημα? Βάλτε κάτω τα στοιχεία της ιστορίας, δεν σας ψηφίζω με τίποτα, δεν σας υπογράφω με τίποτα. Θα μου επιτρέψεις να πω και κάτι άλλο, Μανώλη. Δεν έχουμε μια ισορροπημένη συμφωνία. Δεν την έχουμε, δεν σας ψηφίζω με. Μανώλη, θα με επιτρέψεις στα επόμενα 15 δευτερόλεπτα θα μας κλείσουν. Πρέπει να κλείσουμε σε 10 δευτερόλεπτα γιατί τελειώνω. Σε... Τελειώνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα με επιτρέψεις να πω και κάτι άλλο το οποίο πάρα πολύ σημαντικό. Στα πλαίσια της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει πίσω και κανένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτά που θεωρεί αξίες και αρχές και υπογεγραμμένες συνθήκες, έτσι, όσον αφορά την ένταξη των κρατών μελών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να λες ότι υπάρχουν κριτήρια της Κοπενχάγης τα οποία δεν πληρεί, γιατί αυτή ήταν στο ψήφισμα η διαδικασία. Δεν πληρεί κανένα από αυτά η ΦΥΡΟΜ και ξαφνικά πρέπει να μπει, διότι έτσι μόνο θα λυθεί το πρόβλημα και θα λυθεί όλη η διαδικασία στην περιοχή. Αυτό είναι η ισουητισμός εσχής του ίδιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κουζάνη TV Online, εδώ από το Στρασβούργο, από την έδρα του Ευρωκοινοβουλίου, τη δεύτερη έδρα. Έτσι δεν είναι, κάπως έτσι τα πράγματα. Τα μαθαίνουμε και εμείς, μην νομίζετε. Συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας. Αυτή τη φορά με λίγο διαφορετικά από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει. Έχουμε ένα μικρό πάνελ. Ιδιαίτερο πάνελ, όπως θέλω. Ιδιαίτερο, ναι. Ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναβρεθεί απέναντι κύριε Χουντή και κύριε Ανδρουλάκη σε μια συζήτηση. Μπορεί να συμφωνήσετε κιόλας, να το δούμε. Έχουμε βρεθεί. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Έχουμε βρεθεί, είμαστε και συνονόματοι. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος. Έχουμε τις διαφορετικές απόψεις. Νομίζω πιθανότητα μετά από 5 χρόνια ήταν να έχουμε βρεθεί προφανώς. Ναι, ναι. Σε κάποιο πάνελ. Οι δυο σας όμως. Ήταν... Οι δυο μας. Γιατί συνήθως, ειδικά τώρα και με τις εξελίξεις που έχουμε και στην Ελλάδα, και ένας κυβερνητικός ευρωβουλευτής ίσως θα ήταν σε κάποιο πάνελ. Εμείς δεν είχαμε, δεν μπορέσαμε σήμερα. Αφού θέλετε παραπολιτικά, συνήθως οι κυβερνητικοί ευρωβουλευτές, ιδιαίτερα εδώ, μας αποφεύγουν. Α, να ορίστε και τα παραπολιτικά. Αφού θέλετε το παραπολιτικό, να το ξυνώσουμε λιγάκι το θέμα. Εσείς οι δύο, υπάρχει κάτι που συμφωνείτε? Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με αυτό. Υπάρχει κάτι που συμφωνείτε? Παραδείγματος χάρη, να σου πω. Να το θέσω κάπως. Εδώ υπάρχει μια τάση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινούνται δεξιότερα, έτσι βλέπω. Και μάλιστα λίγο άγρια. Σε αυτό έχετε μια άποψη κοντινή? Με ένα άποψη είναι ότι καταρχάς πριν τον προηγούμενο μήνα που είχε έρθει η κυρία Μέρκελ εδώ πέρα, μετά που τελείωσα, με συνεχάρει ο συνάδελφος. Και εγώ πολλές φορές αυτά που λέει συμφωνώ, διότι εδώ υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που όσο και να έχουμε ιδεολογικές διαφορές δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας γερμανικός ηγεμονισμός είναι μια πραγματικότητα. Ότι οι αγορές λειτουργούν ανεξέλεγκτα και τώρα κάποιοι επίτροποι προσπαθούν, όπως η κυρία Verstappen που είδαμε ότι έβαλε τα πρόστιμα στη Volkswagen, συγγνώμη, στην Apple, στην Google, με τις ειδικές φορολογικές φωνίες να βάλουν λίγο τάξη όσο μπορούν. Έτσι. Συμφωνούμε ότι υπάρχουν σκάνδαλα όπως η Volkswagen. Εγώ την χάνει να ήμουν στην Εκστασιακή Επιτροπή και πρέπει να, όχι να διαλαβκανθούν, αλλά να φτιαχνούν μηχανισμοί αντιμετώπισης της ασυδοσίας των πολυεθνικών εντός της Ευρώπης. Συμφωνούμε. Εντάξει, υπάρχουν και θέματα που διαφωνούμε και έτσι είναι η πολιτική. Το θέμα είναι, τώρα αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, κατά πόσο όλα αυτά που λέμε και συζητάμε οδηγούν κάπου. Δηλαδή, οδηγούν σε μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οδηγούν σε μια Ευρώπη με περισσότερη δημοκρατία, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το στοίχημα και πιστεύω κάθε δημοκράτη αυτό πιστεύει. Εγώ είμαι υπέρ τη πολιτική ενοποίηση, αλλά βάσει αυτή τη κατεύθυνση. Διότι πιστεύω η άλλη κατεύθυνση, τη μυσαλλοδοξία, τη έλλειψη αλληλεγγύη, όχι μόνο δεν βοηθάει σήμερα την Ευρώπη, άρα βράχει πρόθεσμα, υπονομεύει να μείνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Τώρα, αυτοί που είναι αντιευρωπαϊστές και ιδεολογικά θεωρούν το μέλλον μας είναι να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ έχω μία απάντηση, τη λέω πάντα. Όταν ξεκινήσαμε και πήραμε μια απόφαση να είμαστε όλοι μαζί, οι λαοί της Ευρώπης, τα έθνη μας, ήταν το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 1 έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Τώρα που έρχεται η κυρία Λεπέν και λέει: παιδιά, να διαλυθούμε είναι καλύτερα για να βρούμε λύσεις. Είμαστε το 1 13ο του παγκόσμιου πληθυσμού και το 1 έκτο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Δηλαδή, μετά από 70 χρόνια, έχουμε τη μισή δύναμη από αυτή που τότε μας όθησε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό μπορεί πολλά πράγματα να μην μας αρέσουν, όχι όμως να διαλύσουμε αυτό το όραμα, αυτή την προσπάθεια, αλλά να τη βελτιώσουμε, να τη διορθώσουμε και να τη δώσουμε μια κατεύθυνση που μακροπρόσωπα θα οδηγήσει σε ευημερία στους ευρωπαϊκούς λαούς. Είναι ζητήματα που διακυβεύονται σε ευρωεκλογές αυτά, έτσι. Και είναι και ζητήματα που ο κύριος Χουντής δεν θα συμφωνεί καθόλου, φαντάζομαι, βάσει αυτά που έχω την εντύπωση. Όχι, όχι, θα σας πω, όχι, κρατάω ζωντανή, ας το πούμε έτσι, την ερώτηση που κάνατε, που συμφωνείτε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και με βάση αυτά που είπε, να σας πω ότι καταρχάς συμφωνώ με την ανάλυση που κάνουν οι σοσιαλδημοκράτες, ο κύριος Ανδρουλάκης, για να μην πάρει πάνω του όλο το άγχος και το άχθος, ας πούμε, της σοσιαλδημοκρατίας που ευθύνεται για τα σημερινά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελευθερία. Αλλά στην αποτύπωση αυτής της εικόνας, δηλαδή ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που κινείται σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, σε αυταρχική κατεύθυνση και ότι κάτι πρέπει να γίνει, εδώ συμφωνούμε. Θα έλεγε κανείς, εδώ συμφωνούν οι πάντες. Uh-huh. Ακόμα και αυτοί που έχουν τη βασική ευθύνη, και δεν εννοώ τον κύριο Ανδρουλάκη, ούτε και καν τη σοσιαλδημοκρατία. Αυτοί έχουν τη βασική ευθύνη για την πορεία των πραγμάτων. Θα έλεγε κανείς, ακόμα και η Γερμανία θα μπορούσε να σου δώσει μια τέτοια εικόνα. Από εκεί που δεν συμφωνούμε είναι πώς φτάσαμε, τι φταίει
και τι πρέπει να γίνει. Εκεί έχουμε διαφορετικές απόψεις, οι οποίες έρχονται να ακουμπήσουν και στο ελληνικό πρόβλημα. Και εκεί πάλι δεν συμφωνούμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα υπερασπίζεται την πολιτική του Γεωργίου Παπανδρέου για τα μνημόνια. Ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Αυτό που διαπιστώνεται τώρα. Και για να σας αναφέρω μια τελευταία. Και τότε που είχαμε αυτή την πολιτική και τότε που η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου προσχωρούσε στα μνημόνια, η δική μου προσπάθεια που ήταν εδώ, και το είχα κάνει και δημοσίως, το είχα πει και σε συζήτηση όταν είχε έρθει εδώ, ότι μπορείς να ακολουθεί διαφορετικός δρόμος. Δηλαδή να θέσει και οικονομικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο το πολιτικό, θυμόσαστε, μια υποστήριξη θέλω. Δεν είχε ακολουθηθεί. Αποδείχθηκε ότι αυτό χρησιμοποίησαν μετά για να σώσουν, υποτίθεται, τις άλλες χώρες. Έχουμε διαφωνίες επομένως από αυτού το τι πρέπει να γίνει. Εντάξει, τα υπόλοιπα, η μυποκαιρία είναι πονηρή. Μοιάζει σαν ο ένας να κουμπάει πάνω στον άλλον σήμερα να πάρει στο δικό του το χώρο. Κύριε, μας πάνε όπου δεν θέλουν. Όχι, ναι. Είναι πονηρή. Είναι μέσα σε ένα 24ωρο τα πράγματα. Άλλαξαν οι εξελίξεις στην Ελλάδα. Άλλαξαν ή όχι. Εγώ πιστεύω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Διότι δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται κρίσιμα θέματα για τη χώρα μας είναι κατώτερο των περιστάσεων. Δηλαδή, όταν βλέπουμε να παραλλάζουν από τους τηλεοπτικούς δείχτες άνθρωποι οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν πει το ίδιο και το αντίθετο εκατοντάδες φορές. Δηλαδή, που παρακολουθούν τις δηλώσεις τους στα site, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει για το Σκοπιανό, για τα θέματα οικονομίας, για τα μνημόνια, το τι είπαν και το τι δεν είπαν για να επιχειρηματολογήσουν. Με μόνο στόχο να κατακτήσουν ή να παραμείνουν στην εξουσία, αυτό δυστυχώς δείχνει ότι τα πράγματα είναι δυσίωνα. Εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Όμως και ο λαός πρέπει να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση αισιοδοξίας μας, στηρίζοντας και πρόσωπα και κόμματα που είναι φορείς του ορθού λόγου. Δεν μπορεί να λύσουμε κανένα πρόβλημά μας με τον παραλογισμό. Εγώ, πραγματικά, εμείς τότε, εκτός ο Θεσσαλονίκος, το 2009, παραλάβαμε μια κατάσταση με 15,5% εξωτερικό έλλειμμα από την Νέα Δημοκρατία. Ήταν το μεγαλύτερο παγκοσμίως. Τι απέδειξε η ιστορία. Δύο υπήρχαν δρόμοι. Η Ελλάδα θα πήγαινε σε μια δομική σύγκρουση όπου θα είχαμε μείωση της πίεσης μέσα από την έξοδο από το ενιαίο νόμισμα και την συνεχή υποτίμηση του νομίσματός μας, ή θα είχαμε εσωτερική υποτίμηση αυτό που έγινε. Έγινε με λάθος τρόπο. Εγώ να συμφωνήσω ότι στο πρόγραμμα υπήρχαν και λάθος πράγματα που είχαν να κάνουν με την ευθύνη του εξωτερικού παράγοντα. Διότι αν υπήρχε ένα ευρωπαϊκό ταμείο και δεν πηγαίναμε στο Δούνο του, σίγουρα οι πολιτικές θα ήταν πιο κοινωνικά ευαίσθητες από αυτές που το Δούνο του, που η Γερμανία, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος λογικός άνθρωπος πιστεύει ότι ο Παπανδρέου έφερε το Δούνο του στην Ευρώπη. Σιγά τη δύναμη που είχε η Ελλάδα τότε να επιβάλλει το Δούνο του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Γερμανία, η κυρία Μέρκελ, επειδή να πετάξει αυτές τις αοπάνωτες, επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη. Τώρα για το σήμερα. Αυτή η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται θα πάρει 151 βουλευτές και θα ψηφιστεί και συμφωνία με την Φύρομ. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Αν ήσασταν βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα ψηφίζατε κατά ή υπέρ τη συμφωνία των Πρεσπών? Εγώ δεν θα την ψήφισα τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα σου πω το λόγο. Εγώ συμφωνώ, όπως λέει η πατρίδα μας τα τελευταία 30 χρόνια, εγώ δεν ξέχνω πως τον κύριο Μητσοτάκη τη λέει η εθνική πολιτική. Έτσι. Ξεχνάει τι λέει το κόμμα του, τι έλεγε και όλοι αυτοί που μιλούν από το κόμμα του. Αυτοί στο Υπουργείο Εξωτερικών, κύριο Καραμαλή, έλεγαν για έργα όμως γεωγραφικό προσδιορισμό στο Βουκουρέστι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι θετικό να πάμε σε μια σύνθετη ονομασία, έργα όμνας, για να σταματήσουν 120 χώρες να λένε τα Σκόπια Μακεδονία. Αυτό όσο συνεχίζεται είναι εις βάρος της πατρίδας μας και εις βάρος του λαού μας, διότι κατοχυρώνεται μια κατάσταση. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Τσίπρας έφυγε από την εθνική γραμμή και έβαλε το θέμα της μακεδονικής εθνότητας που δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εσωτερικό της χώρας. Γι' αυτό αντέδρασε η Αλβανία. Όταν εμείς τα λέγαμε, μόλις έγινε η συμφωνία των Πρεσπών, έλεγε ο κύριος Γκοντζιάς, μα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αφού λοιπόν, κύριε Γκοντζιά, δεν υπάρχει κανένα θέμα, γιατί η χώρα η ίδια, η Φύρομ, πήγε και έκανε συνταγματική αλλαγή με πίεση των Αλβανών της Φύρομ για να υπάρξει μια διευθέτηση της ηθαγένειας του nationality εντός του συντάγματος. Άρα, κάνανε λάθος. Έπρεπε το γεωγραφικός προσδιορισμός, όπως λέμε, Νέα Ζηλανδία, Νέο Ζηλανδός, έτσι να είναι και αυτό. Και όχι να δίνεται η αίσθηση ότι μπορεί να φτιαχτεί πάλι ένας νέος αλληλοτροτισμός. Αυτό δηλαδή που λέει η κυβέρνηση
για τις διαχωρισμούς σε αυτές τις έννοιες, δεν τις συνερίζεστε? Εγώ συνερίζομαι ότι εξ αρχής, από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι έκανε το λάθος, έπρεπε αυτό να μην υπάρξει. Αν είχε λοιπόν καλέσει πολιτικούς αρχηγούς ο κ. Τσίπρας και έκανε μια ειλικρινή συζήτηση βάσει των θέσεων της πατρίδας μας που ακόμη και σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, σήμερα που μιλάμε, αύριο που θα ψηφιστεί, αν πάτε στο επίσημο site του Υπουργείου Εξωτερικών και βάλετε ονομασία που γουδουμού, θα δείτε την επίσημη θέση. Άλλα λέει ο Μητσοτάκης, άλλα λέει ο Τσίπρας από την επίσημη θέση. Το μόνο κόμμα που λέει ακριβώς ότι λέει επίσημη θέση της πατρίδας μας τα τελευταία 20 χρόνια είναι το ΠΑΣΟΚ. Και να κλείσουμε για να κλείσουμε. Και για τη γλώσσα έχετε αυτή την άποψη? Λέω, η θέση μου είναι αυτή που ο Κοζανίτης μας ακούει, θα μπει στο site του Υπουργείου Εξωτερικών και θα δει τι λέει η πατρίδα μας. Εγώ όταν είμαι ευρωβουλευτής, αγαπητέ μου εδώ πέρα, επειδή είμαι στην Επιτροπή Εξωτερικών, δεν κατεβάζω από το μυαλό μου τις θέσεις μας, επειδή έχω το φάκελο του Μαυροβουνίου και ασχολούμαι με τα Δυτικά Βαλκάνια. Ούτε για τα Σκόπια, ούτε για την Αλβανία. Εγώ μπαίνω, παίρνω τη μόνη μελική αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών και εκφράζω την εθνική θέση. Όχι βάσει του τι με συμφέρει πολιτικά στην Ελλάδα ή πώς θα πάρω 10 ψήφους παραπάνω να λέω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Όπως κάνω δυστυχώς πολύ στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Και να κλείσω με το εξής, γιατί λέμε για τα Δυτικά Βαλκάνια. Είχαμε τον θάνατο του Κατσίφα. Μα είναι δυνατό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία εμένα του κ. Φλέκενστάιν, του Γερμανού που έχει το φάκελο της πρόοδου της Αλβανίας, να βάζουμε τροπολογία να υπερψηφίζεται από 600 ευρωβουλευτές για να ζητάει ενημέρωση του τι πραγματικά συμβαίνει, να μάθει ο ελληνικός λαός, να μάθει η οικογένειά του. Μετά από όλη αυτή την κρίζα περίοδο που ζήσαμε 10 ημέρες, αν θα δώσουν τη σωρό ή όχι. Και ότι η ελληνική κυβέρνηση να μην λέει κουβέντα όταν είναι υπουργός εξωτερικών ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αυτά είναι παράδεκτα πράγματα, μη σοβαρά πράγματα που είναι πρόβλημα στην Ελλάδα, σε μια περιοχή των Βαλκανίων. Θέλω να ξέρουμε το εξής, να το ξέρετε. Άλλο τα Βαλκάνια του 90, επειδή ήταν στον κομμουνισμό, περιχαρακωμένα ήταν 30 χρόνια πίσω από την Ελλάδα, και άλλο τα Βαλκάνια σήμερα που θα καλπάσουν προς την ανάπτυξη, αν δεν σοβαρευτούμε. Εμείς πρέπει να ηγηθούμε σε αυτό και όχι να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις που μπορεί να μας καθορίσουν άλλοι. Κύριε Χουντή. Εσείς δεν ψηφίζατε, αν ήσασταν βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τη Συμφωνία των Πρεσπών? Όχι. Με διαφορετικό, θα έλεγα, σκεπτικό από αυτό που ανέπτυξε ο συνάδελφος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Το οποίο σκεπτικό δεν το βλέπω να ανησυχεί και αυτούς που συμφωνούν και αυτούς που δεν συμφωνούν. Το σκεπτικό το δικό μου είναι ότι αυτή η συμφωνία είναι πρωτίστως και καθολοκληρία, θα λέει κανείς, μια συμφωνία που εξυπηρετεί, έχει υποθεί άλλωστε, το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους και τους Γερμανούς. Ήμουνα μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο προηγούμενο διάστημα και είδα πως διαμορφώθηκε αυτή η πολιτική. Βγαίνανε διαφόρων δυνάμεων και ενώ πολιτικών δυνάμεων και χωρών και αποκαλούσαν, ερχόταν ο Υπουργός Εξωτερικών, λέει Μακεδονία. Μακεδονία, Μακεδονία. Τους θυμίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δεχτεί το συνταγματικό όρο και πρέπει να μιλούμε αυτή. Όχι, λέει εμείς αυτό. Λέμε εντάξει, γιατί επιμένετε? Το σύνολο των Ελλήνων βουλευτών που πασπορτώσει είμαστε εκεί. Γιατί επιμένετε? Λέει γιατί αυτό είναι καλό για το ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γέννη. Γιατί είναι καλό για το ΝΑΤΟ? Διότι έχουμε τη ρώσικη απειλή. Επομένως είχαμε έναν εκβιασμό, μια πίεση από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο συγκεκριμένος στόχος. Λόγω των Ουκρανικών έχει επιτευχθεί. Αυτό παρακάμπτει εθνικές ευαισθησίες, προβλήματα κτλ. Εντάσσει τη χώρα αυτού στους νατοϊκούς σχεδιασμούς για στρατηγικούς λόγους. Και δεύτερο, ισχυρίστηκα οικονομικό. Υπουργός Εξωτερικών. Κάναμε συνεννοήσεις, συζητήσεις με τις άλλες βαλκανικές χώρες για μορφές συνανάπτυξης. Ξεπερνούσαμε το θέμα της ονοματολογίας με τύπους πρωτεύουσες εκεί για να μην υπάρχουν γνωστά και όλα κτλ. Την ώρα που γινόταν αυτό, η Γερμανία, το θύμισε η κυρία Μέρκελ, γιατί καμιά φορά τα ξεπερνάμε αυτά, το θύμισε, λέει, υπάρχει πρωτοβουλία του Βερολίνου, λέει, πρέπει να μας δώσετε τέτοια δυνατότητα, να το υποστηρίξετε. Τι ήταν? Μια πρωτοβουλία των Γερμανών, μάζευαν αυτές τις χώρες μόνοι τους, τους υπόσχονταν ότι θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή ένταξη. Εξασφάλισαν διείσδυση του γερμανικού κεφαλαίου χωρίς να καλούν τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα, τη Ρουμανία κτλ. Και τη Βουλγαρία. Για δικούς τους σκοπούς. Για αυτούς ήρθε να πιέσει η κυρία Μέρκελ, ξαναείπα. Επομένως, εδώ έχουμε ένα σχέδιο που εντάσσεται σε συγκεκριμένα συμφέροντα και όχι να πάρει υπόψη, ας πούμε, τα προβλήματα που έχουμε και τα θέματα του πώς θα λυθούν. Επί της ουσίας, δεν λύνει τα προβλήματα του αλυτρωτισμού, κατά τη δική μου άποψη. Μακριά από μένα και από εμάς το εθνικισμοί και αλυτρωτισμοί, αλλά οι χώρες των Βαλκανίων έχουν ανάγκη από ένα σύμφωνο φιλίας, χωρίς παρεμβάσεις, συνεργασίας, ισότιμης συνεργασίας και φιλίας των λαών, με σεβασμό των συνόρων, χωρίς αλυτρωτισμούς και χωρίς τις παρεμβάσεις που είναι αιτία αστάθειας. Η παρέμβαση του ΝΑΤΟ.
με αυτόν τον τρόπο, πας πρώτος, είναι αιτία στάθειας και όχι σταθερότητας στην περιοχή, όπως έχουν αποδειχθεί και η ιστορία και οι πρόσφατες εξελίξεις. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αυτή θα υπερασπιζόμουν στην περίπτωση της. Και το τελευταίο που θέλω να σας βγάλω είναι με αυτή την εικόνα βλέπουμε πώς κινείται εν τέλει και στα εξωτερικά ζητήματα και στα πολιτικά ζητήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία κάναμε και κριτική. Μας είπατε η αρχική συμφωνία, είπε κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης, επαναφέροντας ίσως το θέμα. Εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το έφερε και ο κύριος Παπανδρέου, αλλά το έφεραν και οι Ευρωπαίοι και πρέπει να αποκατασταθεί. Και το δεύτερο, σε αυτά που λέμε τι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ξέρω αν έχει αυτή την άποψη. Λέει το ESM να γίνει ένα ευρωπαϊκό διεθνές νομισματικό ταμείο που θα δοθεί. Αυτό είναι πάγια θέση του Σέλιστον. Αυτό είναι πάγια θέση του. Ωραία. Και σας και εξηγώ. Μα δεν, δηλαδή, τι είναι, ταμείο, μα δεν είδατε τι είναι ο ESM. Ο ESM είναι ένας δανειστικός μηχανισμός που θα υποκαθεστούσε κάτω από καλές συνθήκες μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα έπρεπε να υπήρχε μέσα σε ένα ενιαίο νόμισμα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και μάλιστα εξουδετημένο σε αυτά που θα ζητάει έναντι του χρέους, αυτό δηλαδή που κάνει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να ζητάει και παραβιάσεις των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως των κοινωνικών δικαιωμάτων. Επομένως, κατοχυρώνουμε ή υποστηρίζουμε ένα ευρωπαϊκό κατά τα άλλα δανειστικό, ας πούμε, ίδρυμα. Που να ζητάει όμως μνημονιακές δεσμεύσεις πέρα και από τις συμβάσεις, κοινωνικά δικαιώματα κτλ. Κτλ. Τις οποίες υποτίθεται ότι τις έφερνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γι' αυτό λέω οι προτάσεις είναι λάθος. Αυτό θέλω να καταλήξω. Όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Ανδρουλάκη. Εγώ πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να πω κάτι για την Κοζάνη. Mm-hmm. Οπότε, αν θέλετε να μου δώσετε λίγο χρόνο πριν την ολοκληρώσουμε. Καλύτερα. Εγώ θέλω λίγο να σταθώ λίγο στο κομμάτι της συμφωνίας των Πρεσπών και να πω το εξής. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολιτικοί χώροι εδώ στην Ευρώπη, παρατάξεις που ανήκετε, συγχαίρουν ουσιαστικά την ελληνική κυβέρνηση που καταφέρνει να φέρει μια τέτοια συμφωνία, ακόμη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για παράδειγμα, λέει ναι στον μπράβο στον κύριο Τσίπρα για την συμφωνία, παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία λέει όχι. Στην Ελλάδα όμως και στο εσωτερικό της χώρας βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Πώς το εξηγείτε αυτό? Ακούστε, καταρχάς, για να είστε μια καθαρή άποψη, η Ευρώπη έχει τόσα πολλά προβλήματα που ένα πρόβλημα λιγότερο, όπως και να λυθεί, γι' αυτό είναι θετικό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό βλέπετε και για το προσφυγικό. Ενώ δεν έχει λυθεί τίποτα, ενώ το Δουβλίνο παραμένει ένα τεράστιο εμπόδιο στα πόδια μας, με μεγάλη ζημιά για την Ελλάδα και την Ιταλία ως πρώτες χώρες εισδοχής, βλέπετε όλοι λένε ότι πάμε καλά για το προσφυγικό, ενώ δεν έχουμε λύσει το μείζον θέμα που είναι η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Πρόσεξε τώρα. Εμένα η άποψή μου είναι ότι το Λαϊκό Κόμμα έχει παίξει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι για αυτό το ζήτημα. Εμείς είχαμε μια πάγια θέση. Δηλαδή, θα σας δώσω το απλό παράδειγμα. Στην Επιτροπή Εξωτερικών, αντιπρόεδρος ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός της Κροατίας. Όταν πριν δύο χρόνια έγινε μια παράνομη ομάδα φιλίας της Μακεδονίας, δηλαδή του Σκοπία, το Σκοπίο, αλλά το ονομάσανε Μακεδονίας, ο πρώτος που του υπερασπίστηκε ήταν αυτός και αποδείχθηκε μετά ότι αυτός την είχε φτιάξει. Ήταν από πίσω από αυτή την προσπάθεια, είχε βάλει μια δικιά του ευρωβουλευτή. Είχαμε συγκρουστές τρεπιστολές τότε εγώ στον Σούλτς, ακόμη πρόεδρος ο Σούλτς, και είπε ο Σούλτς ότι δεν είναι official, δεν τη στηρίζουμε. Θέλω να σου πω αυτό, τι. Ότι το Λαϊκό Κόμμα υποβοηθούσε ιδιαίτερα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θέσεις οι οποίες είναι μακριά από τις εθνικές θέσεις της Ελλάδας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, όσο και να μην θέλει η Νέα Δημοκρατία να τη βλέπει. Και θα μου πείτε τώρα, μα γιατί δεν πιέζουν τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει συμφωνία? Διότι σου λένε, αν είναι να ψηφιστεί συμφωνία, ο τοπικός μας εκπρόσωπος ας έχει ένα άλλο ρόλο για να μαζέψει το υπόλοιπο ακροατήριο. Και πού αποδεικνύεται αυτό που σας λέω τώρα? Γιατί θα μου πείτε, κάποιος είναι ο κάποιος νομιμοσιολογίας. Εδώ, αγαπητοί μου, ο κύριος Όρμπαν, που παραμένει μέλος του Λαϊκού Κόμματος κάτω από την κυρία Μέρκελ, έδωσε πολιτικό άσυλο στον άνθρωπο που γιγάντωσε τον πρόβλημα, τον κύριο Γκρουεύσκι, στην Ουγγαρία, και δεν βγήκε το Λαϊκό Κόμμα να κάνει μια καταγγελία να τον εξωθήσει ή να του πει φύγε, διότι αυτό που κάνει είναι υπονόμευση της σταθερότητας και της χώρας και της ευρύτερης περιοχής. Τι άλλο, τι πιο τρανταχτή απόδειξη θέλετε για να κατανοήσουμε το ρόλο που παίζει σε αυτά τα ευαίσθητα θέματα των Βαλκανίων το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα? Κύριε Χουντή. Λοιπόν, στην πρώτη διαπίστωση του κυρίου Ανδρουλάκη θα συμφωνήσω, όπως είδατε. Δηλαδή ότι ο καθένας κοιτάει τα δικά του τα προβλήματα. Αυτό το μήνυμα δόθηκε ιδιαίτερα με την κρίση. Μιλάω κωδικοποιημένα. Δηλαδή στο όνομα της αλληλεγγύης έχει χτιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και της αλληλεγγύης εφόλησης, υποθέτω. Αυτό εννοούσα. Άλλωστε, το πρόβλημα που είχαν η Γαλλία και η Γερμανία υποτίθεται ότι λύθηκε. Οι ανταγωνισμοί, φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ξανά έχουμε οικονομικούς
ανταγωνισμούς για να μην έχουμε εκρήξεις, ας πούμε, παγκοσμίου επίπεδου. Αλλά όπως αποδείχθηκε και το στήσιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η κρίση, ο καθένας θα κοιτάει τα δικά του τα προβλήματα. Μάλιστα, ορισμένες φορές κρύβουν ότι έχουν και αυτοί προβλήματα τέτοιου τύπου και λένε λύστε τα ή λύστε τα με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, τα πανηγύρια ή και τα συγχαρητήρια είναι από τη μια μεριά αποφυγή του πονοκεφάλου, ένας πονοκεφάλος λιγότερο κτλ. Αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι αυτό το πράγμα με η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, θα επιμείνω, που υποτίθεται ότι τους μεταξύ των χωρών, των οικονομιών και των άλλων προβλημάτων θα τους άμβλυνε, τους όξυνε τόσο σε τέτοιο σημείο που εδώ τώρα δεν υπάρχουν ούτε κράτη, ας πούμε με την έννοια αλληλέγγυα κράτη, ούτε καν πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή και η συμπεριφορά, θα έλεγα, των χριστιανοδημοκρατών, των λαϊκών, έναντι της αλληλεγγύης τους εντός εισαγωγικών με το αδελφό κόμμα στην Ελλάδα, αλλά και του σοσιαλδημοκρατών έναντι του αδελφού κόμματος κτλ. Δεν είναι τέτοια. Είναι πρωτίστως τα δικά τους τα συμφέροντα, κοιτάνε να εξυπηρετήσουν, σε σημείο που φέρνουν σε δυσκολία τους τοπικούς, ας το πούμε έτσι, εκφραστές. Επομένως, εδώ δεν έχουμε ούτε σύγκριση πολιτικών, ας πούμε, πολιτικών ομάδων και συντονισμού, ούτε σύγκριση οικονομιών και κοινωνιών. Σε μια λοιπόν Ευρώπη που καθένας κοιτάει το δικό του, με τη Γερμανία κοιτάει τη δική της θέση, δεν μπορεί να περιμένει ούτε αλληλεγγύη ούτε ορθή κρίση στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή στα ζητήματα. Από πού κινδυνεύει η Ελλάδα να τη συμπαρασταθούμε? Συμπαράσταση απέναντι στις απειλές της Τουρκίας δεν έχουμε δει. Ουδέτερη στάση κρατάει. Επομένως, εδώ το αποτύπωμα τι λένε οι Ευρωπαίοι και τι ευθύνεται το κάθε κόμμα είναι πάρα πολύ. Ας το πούμε, πώς να το πω. Κατά τη γνώμη σας, διορθώνεται αυτή η σχέση? Όχι, έτσι όπως έχει στηθεί. Όχι, δεν είναι. Στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της αμυντικής πολιτικής. Την κραυγή αυτή την έβγαλε ο νέος υπουργός. Πρέπει να προσέχουμε τώρα. Είναι ο νέος υπουργός άμυνας. Πήγε στην Αμερική, συζήτησε τη στρατηγική σύμπλευση και ήρθε εκεί και είπε: αν γίνει κάτι στο Αιγαίο, μόνοι μας. Έτσι δεν είναι, μόνοι μας θα το αντιμετωπίσουμε. Τι άλλο να πούμε? Στην περίπτωση που είχαμε τις προηγούμενες συγκρούσεις, είχαμε το ΝΑΤΟ άρθρο 5. Έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση που κινείται να ενοποιήσει την αμυντική της πολιτική με πρωτοκαθεδρία του ΝΑΤΟ. Επομένως, δεν περιμένεις κάτι. Τελειώνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητήσαμε τη μια πλευρά. Λίγο την άλλη. Περνάει τώρα μια πολύπλευρη κρίση. Διλήμματα θα τεθούν στις ευρωεκλογές. Έχει κρίση οικονομική. Δεν την έχει ξεπεράσει. Έχει κρίση μεταναστευτικής πολιτικής. Κρίση με το μεταναστευτικό. Είπε ορισμένες πλευρές ο κ. Ανδρουλάκης, να το πω κι εγώ. Όλα τα βάρη στις χώρες του Νότου, στις χώρες πρώτης υποδοχής. Καμία αλληλεγγύη, καμία συναντήληψη, καμία αντιμετώπιση του ζητήματος. Με βάση το διεθνές δίκαιο προσφύγων και μεταναστών. Μια ανάλλαζε η συνθήκη του Δουβλίνου, γινόταν πιο. Και η τελευταία κρίση που ήθελα να πω, πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις αισθάνονται ότι δεν μπορούν να έχουν καμία εξουσία. Οι τοπικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν έχουν τη μια ή τη άλλη σύνθεση, απέναντι σε μια ολιγαρχία, σε μια πολυταρχία των κεντρικών θεσμών. Και εκεί τίθεται θέμα τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Επομένως, είναι μια πολλαπλή κρίση. Αυτό θέλω να σας πω. Εάν με ένα μαγικό τρόπο όντως υπάρξει μια κίνηση όπου αλλάζει θετικά ως προς την Ελλάδα και την Ιταλία, η συνθήκη του Δουβλίνου αλλάξει συνολικά, ριζικά. Εσείς θα είσαστε πιο φιλικός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά? Μα αυτό δεν είναι αλακάρτ. Δεν θα ήμουν καθόλου φιλικός, θα σας έλεγα. Γιατί εντάξει, καλό είναι αυτό να αλλάξει. Έγινε μια συζήτηση τώρα που ήρθε. Πρέπει να αλλάξει και η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατόν να είμαι φιλικός σε μια τέτοια την ίδια ώρα που ο Μακρόν λέει εγώ θα. Ο Μακρόν, βασικό στοιχείο, ίσως το πιο μετριοπαθές κατά μία έννοια, που δεν είναι στην εξωτερική πολιτική, ο κύριος Ανδρουλάκης το είδε, το άκουσε. Ήρθε εδώ και λέει: βομβαρδίζω όποτε θέλω και όπου θέλω. Που δημιουργείται τις νέες μεταναστευτικές ζωές. Τι φιλικό να είμαι. Όταν λέω λοιπόν, να το πω καλύτερα, μια ολοκληρωμένη πολιτική, φιλιρηνική, όχι στρατιωτικών παρεμβάσεων, στη γειτονιά τουλάχιστον και παρακάτω, που δημιουργούν τις μεταναστευτικές ζωές και μετά ειλικρινή, ανθρωπιστική, πολιτική. Μεταναστευτική πολιτική έτσι όπως θα την απαιτούσε κανείς και έπρεπε να εμπεδωθεί και στις συνθήκες. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Το πρόβλημα έχει οξυνθεί και από τότε που συζητούνταν οι συνθήκες που δεν κατοχύρωνε πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή το δικαίωμα του πολίτη, του μετανάστη, όταν έρχεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Και άφηνε μετέωρο όλη αυτή τη μεταναστευτική πολιτική, το καθεστώς κτλ. Λοιπόν, επομένως πρέπει να αλλάξει ριζικά, να πάει σε άλλες αρχές, σε άλλες ράγες. Σας ευχαριστούμε πολύ για τους δύο. Εγώ είμαι της άποψης της συνεχούς βελτίωσης των πραγμάτων. Πάμε στη λογική. Και για τον YouTuber Stacks στο τέλος. Και για τον τηλεθεατή αυτό έχει μια αξία. Εγώ θέλω να σας πω μια κουβέντα μόνο για την Κοζάνη. Αυτό πήγα να σας πω, να σας δώσω για να το κλείσω. Σε αυτή τη θητεία υπήρχε ο φάκελος του ΙΤΙΑΣ που ήταν πάρα πολλά χρήματα για το Ταμείο Εξυγχρονισμού, για το Ταμείο Οδικής Μετάβασης, για Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο, δηλαδή λόγω της Μεγάλοπολης.
Εγώ προσπάθησα και πέτυχα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τροπολογία να ενταχθεί η Ελλάδα στο Ταμείο Εξυγχρονισμού. Και τότε είχα έρθει στην περιοχή σα, τα είχα κουβεντιάσει και άκουγα και από τον Δήμαρχό σα και από άλλου, ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι αυτό το οποίο είναι καλύτερο, πιο κοινωνικά ευαίσθητο. Του εξηγούσα το πολύ πιθανό αυτά τα δύο να είναι ένα, διότι εμεί τα έχουμε προτείνει οι σοσιαλιστέ, αλλά επειδή δεν τα δέχονται οι άλλοι, πολύ πιθανό να ενοποιηθούν. Τελικά και ενοποιηθήκαν τα ταμεία αυτά. Εσείς το ταμείο πιστεύει είναι πιλωτικό, να είστε πει στο ταμείο η Δυτική Μακεδονία Δίκαιης Μετάβασης, στο πιλωτικό. Και ενοποιηθήκαν και η Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση έχασε τις διαπραγματεύσεις στους τριλόγους, την τροπολογία που πέρασα εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μπήκε στο ταμείο αυτός πήρας μέλος και πήρε κάποια λίγα χρήματα για τη διασύνδεση μόνο των νησιών. Άρα, Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος δεν πήραν ένα ευρώ από αυτή τη νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος έχει ευθύνη? Προφανώς η κυβέρνηση, αλλά και αυτοί που διάβασαν με λάθος τρόπο την πραγματικότητα. Και το λέω διότι πάρα πολλοί άνθρωποι στη Δυτική Μακεδονία, εγώ προσπαθώ να εξηγήσω ότι πολύ πιθανό επειδή είναι η δικιά μας πολιτική να είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργία της και να μην ενταχθεί η περιοχή σας, αυτοί είχαν μία άλλη άψη. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα, το κόστος είναι μεγάλο, διότι θα μπορούσε αυτή η περιοχή από το 20 και μετά να πάρει πάρα πολλά χρήματα. Κατά τη γνώμη σας, γιατί χρήματα μιλάμε, γιατί χρήματα χάθηκαν? Τα χρήματα αυτά, όχι κατά τη γνώμη μου, θα σας πω, γιατί επειδή είναι το εμπόριο ρήπων, αλλάζουν οι τιμές. Αν αφαιρέσουμε τα χρήματα που μας έδωσαν για τα έργα διασύνδεσης των νησιών με την πυρωτική Ελλάδα, είναι περί το 1 δισεκατομμύριο. Όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία, για όλη τη χώρα, αλλά κυρίως πάνε εκεί που υπάρχει το ευαίσθητο θέμα, δηλαδή Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τους δύο. Κλείσαμε καλά. Μια κουβέντα να πω και εγώ για τη Δυτική Μακεδονία, απλώς μια κουβεντούλα έτσι για ένα προεκλογικό, ας το πούμε, ή να θυμίσουμε κάτι για τους κατοίκους και ένα χαιρετισμό. Η Δυτική Μακεδονία είναι η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ελλάδα. Μαζί με την Ήπειρο, κυμαίνονται αυτοί. Θέλω να πω ότι υπάρχει το θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Για να μην θεωρείτε, μάλλον ότι το παρακάμπτω, έχω επισκεφτεί τις ενεργειακές μονάδες, είμαι και μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, ξέρω το πρόβλημα και τις διαστάσεις που τίθεται. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτή την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία εκτός των άλλων, για να το τελειώσω ας πούμε, το θέμα, θα επιφέρει κατά την άποψή μας αύξηση της ανεργίας στις περιοχές εκεί. Εκτός των άλλων. Αυτό ήταν κρίσιμο, Νίκο, ναι. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, διότι για... πάρα πολλά χρήματα δίνονται για τη μείωση της ανεργίας στις περιοχές που έχουν τέτοια προβλήματα. Εγώ είμαι κατά των ιδιωτικών βιβλίων βεβαίως, γιατί είναι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει στα χέρια σου τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ στο Στρασβούργο μαζί με τον Παναγιώτη Τσαρσιανίδη σε μια έκτακτη, όπως σας έχουμε πει, εκπομπή Κοζάνη TV Online και για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Έκτακτη που προέκυψε, έκτακτη. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα τις πολιτικές εξελίξεις που έγιναν. Δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και τον αρχηγό της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος είναι ο πλέον αρμόδιος να μας πει την θέση του ΣΥΡΙΖΑ και των ευρωβουλευτών. Και να μας πείτε και να μας μεταφέρετε και το κλίμα. Τι ακριβώς λοιπόν λέει η Ευρώπη και οι συνάδελφοί σας με αφορμή τις τελευταίες ημέρες της εξελίξης που έχουμε στην Ελλάδα? Όλες οι πολιτικές πτέρυγες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ομόφωνα η Κομισιόν στηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ομόφωνα το Συμβούλιο, δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών στηρίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχουν εντυπωσιαστεί θετικά από την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να πάρει με θάρρος, με θεσμική ευθύνη την πρωτοβουλία να ζητήσει και ψήφο εμπιστοσύνης και γρήγορη κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και σας παρακαλώ και σας προκαλώ και σας προσκαλώ να ψάξετε να βρείτε έναν ευρωσοσιαλιστή ο οποίος να στηρίζει τη θέση της Φόφης Γεννηματά εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν θα βρείτε. Ή να βρείτε έναν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Ευρωδεξιάς, που να στηρίζει τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν θα βρείτε. Μπορεί να βρείτε 2-3 που να διαφωνούν με την Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά υποστηρίζοντας, κύριε Τσαρσιανίδη, τις θέσεις του Γκρούευσκι, ότι ο Ζάεφ τα έδωσε όλα στον Τσίπρα, αλλά υποστηριχτή των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα βρείτε ούτε έναν. Αν ψάξετε δε να μάθετε ποια είναι η θέση του Μάνφερντ Βέμπερ, εκεί θα μπερδευτείτε, γιατί σ' άλλους λέει ναι, σ' άλλους λέει όχι. Και κυρίως σιωπά. Εν πάση περιπτώσει, η αίσθηση που έχω, και σας παρακαλώ κάντε ρεπορτάζ για να το επιβεβαιώσετε,
είναι ότι από τις τελευταίες εξελίξεις με την αποδοχή της παραίτησης Καμένου, την επιτάχυνση των εξελίξεων και για ψήφο εμπιστοσύνης και για συμφωνία των Πρεσπών, κερδίζει η Ελλάδα, το πιστώνεται η κυβέρνηση, το πιστώνεται ο Τσίπρας. Και νομίζω ότι τα δύο ναι που αναμένω ότι θα έχουμε, ένα τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και ένα λίγες μέρες αργότερα με τη συμφωνία των Πρεσπών, νομίζω ότι θα προσθέσουν πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, θα βοηθήσουν την οικονομία μας και θα ενισχύσουν περαιτέρω το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω και μου εξέφρασαν την απορία τους και ο Ούντο Μπούλμαν και ο Γκίφερ Χόφστατ, είναι αυτό το παράδοξο συλλογισμό του Σταύρου Θοδωράκη που λέει, επειδή διαφωνώ με το Δανέλη, όχι απλώς τον διαγράφω, αλλά σκέφτομαι και αν θα πω ναι στη συμφωνία των Πρεσπών, παρότι συμφωνώ. Αυτού του είδους η μικροπολιτική θυμίζει βέρτιγκο. Και κανείς εδώ δεν την καταλαβαίνει. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω. Θα είναι τόσο παράδοξο που θα λειτουργήσει υπέρ της εξαήλωσης του ποταμιού, γιατί το ναι στη συμφωνία των Πρεσπών για τον Σταύρο Θοδωράκη, τον Σπύρο Λικούδη, τον κύριο Μαυρωτά, είναι ένα ταυτοτικό ζήτημα του ποταμιού. Τα λέμε αυτά Τρίτη απόγευμα, γιατί τα σωστά, πάντα μπορεί να συμβούν, τα πάντα ναι. μπορεί να γίνουν, δεν ξέρουμε, απλά να, έτσι, να προσδιορίσουμε. Αυτή την εκπομπή μετά. Αν παίξει σήμερα το βράδυ είναι κομμάτι της και αύριο Τετάρτη, οπότε οτιδήποτε πριν την ψηφοφορία. Πριν την ψηφοφορία, βέβαια. Παρ' όλα αυτά μπορεί να υπάρξουν τοποθετήσεις τις επόμενες ώρες, γι' αυτό και το. Σήμερα πάντως το πρωί σε συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Κύρικο από το ποτάμι, μας είπε ότι το κακό εντός εισαγωγικών σε όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δύο μέρες τώρα είναι το ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να συνδέσει την ψήφο εμπιστοσύνης με τη συμφωνία των Πρεσπών. Κατά κάποιο τρόπο με το πιστόλι στον κρόταφο. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Επειδή εγώ μιλάω με τον Μίλτο τον Κύρκο, ξέρω και τι άλλο σας είπε. Σας είπε ότι θεωρεί αδιανόητο να αλλάξει το ποτάμι θέση. Σωστά. Και μας είπε ότι θα ψηφίσει τη συμφωνία. Και επίσης ότι πιστεύει ο ίδιος ότι πρέπει το ποτάμι να ψηφίσει ναι στη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ, επειδή δεν θέλω να ανακατεύομαι στα εσωτερικά ούτε των ΑΝΕΛ ούτε του ποταμιού, θεωρώ θετική τη δήλωση του Μίλτου του Κυρκού, που μένει σταθερός, πέρα από μικροπολιτικά κόλπα, στο ναι στην κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Κατά τα άλλα, επειδή αυτές τις μέρες υπάρχει μια επιτάχυνση των εξελίξεων και συμπιέζονται και κινδυνεύουν με μεγάλη συρρήκνωση τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, ποτάμι, Ένωση Κεντρών, ΑΝΕΛ, βλέπετε τι γίνεται. Η δική μου στάση είναι μια στάση αρχής. Καμία ανάμειξη στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Εκεί που όμως είμαι κατηγορηματικός είναι εναντίον της λογικής των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω, κύριε Μουτίδη και κύριε Τσαρτσανίδη, αυτούς που λένε κακός, αποστάτης ο Δανέλης, να τον κρεμάσουμε. Και την ίδια ώρα λένε τι καλή που είναι η Μάρκου, τι καλός που είναι ο Ψαριανός, τι καλός που είναι ο Φωτήλας, τι καλός που είναι ο Κατσαντώνης. Μπαίνετε στα εσωτερικά της τώρα, όχι. Κάνετε κριτική. Καλά, όχι, αυτό δεν είναι. Δεν μπαίνω καθόλου στα εσωτερικά. Σχολιάζω φαινόμενα. Και τα φαινόμενα είναι, κύριε Τσαρτσανίδη. Να κάνω λίγο το δικηγόρο διαβόλου. Είπε και κάτι άλλο, το λάβετε υπόψη ο κύριος Κύρικος, ότι τους ανέλους διαλέξατε εσείς ως κόμμα για να κάνετε μαζί κυβέρνηση. Και τώρα θα πρέπει το ποτάμι να παίξει κάποιον ρόλο που θα θέλατε, αλλά τους εσείς τους διαλέξατε. Κοιτάξτε. Θα συνδέετε όλα μαζί τώρα. Καταρχήν, να απαντήσω στη ρελά σας. Συνεχίζω να τοποθετούμε με θέσεις αρχής. Και λέω, δεν μπορεί όταν συμβαίνει κάτι από το οποίο κερδίζει πόντους ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι προδοσία, αποστασία, αθλειότητα, και όταν σημαίνει το ίδιο ακριβώς με ένα άλλο πρόσωπο και είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, να είναι απλώς Τετάρτη, να είναι απλώς Τρίτη. Αυτό λέω, κύριε Τσαρτσανίδη. Αν έχετε επ' αυτού αντίρρηση, παρακαλώ να την ακούσω. Γιατί επ' αυτού ακόμη και ο διάβολος πιστεύω να συμφωνεί. Λοιπόν, τώρα στο θέμα το άλλο. Με τα περισσότερα πράγματα, εγώ με τον Μίλτο τον Κύρκο συμφωνώ εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, και επειδή
ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας απευθύνει ένα ευρύ προσκλητήριο για μια πλατιά προοδευτική συμμαχία. Εγώ δυνάμεις και στελέχη όπως ο Μίλτος ο Κύρκος, ο Γιώργος ο Γραμματικάκης, τα θεωρώ μέσα σε αυτά που μπορούν να παίξουν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και πολλές άλλες προσωπικότητες και μικρότερες πολιτικές κινήσεις ένα θετικό ρόλο, γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ΑΝΕΛ, οι πάντες εδώ σχολιάζουν θετικά το γεγονός ότι το διαζύγιο το πολιτικό μεταξύ Τσίπρα και Καμένου είναι αρκετά ήρεμο και πολιτισμένο. Πιστώνεται στα θετικά του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης το γεγονός ότι μπορεί να διασφαλιστεί αυτό το διαζύγιο με την διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και την ανανέωση της εμπιστοσύνης σε μια νέα κυβέρνηση Τσίπρα. Θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη μαζί με τη Συμφωνία των Πρεσπών και την έξοδο από τα μνημόνια επιτρέπει στον Πρωθυπουργό να κάνει έναν ανασχηματισμό, κάποιες αλλαγές στην κυβέρνηση που να ενισχύσουν το προοδευτικό της πρόσημο, αριστερό και κεντροαριστερό, και σε ό,τι αφορά την παλιά ιστορία για την οποία με ρωτήσατε, η οποία είναι πριν 4 χρόνια, σας θυμίζω ότι εκείνη η συνεργασία που δεν ήταν εύκολη, μια δύσκολη αναγκαστική συνεργασία 2 κομμάτων με μεγάλες διαφορές, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, προέκυψε φορσέ, όπως λέμε στο σκάκι, διότι ούτε το ποτάμι, ούτε το Πασόκ είχαν διάθεση να συζητήσουν για τη στήριξη μιας κυβέρνησης Τσίπρα. Τώρα βλέπω αρκετούς από το χώρο του Δημοκρατικού Κέντρου της κεντροαριστεράς να διαφοροποιούνται από αυτήν την ακραία αντισύριζα λογική που έχει υιοθετήσει η Φόφη Γεννηματά και να έχουν ανοιχτά αυτιά απέναντι στο δημοκρατικό προσκλητήριο που απευθύνουμε για μια ευρύτερη προοδευτική συνεργασία. Φάνηκε πριν λίγες μέρες στην εκδήλωση που έγινε με αφορμή της Πρέσπες και ήμουν ένας εκ των βασικών ομιλητών και έχω την εντύπωση ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε και άλλες κινήσεις για την αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Η πρόβλεψή μου είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα αντιπαρατεθούν ο πόλος της προόδου με κεντρική δύναμη, αλλά όχι μόνο του, το ΣΥΡΙΖΑ, και ο πόλος της οπισθοδρόμησης με κεντρική δύναμη, τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι ένα σκληρό ντέρμπι. Το άθροισμα των δύο κομμάτων, των δύο πόλων, κατά τη γνώμη μου θα πλησιάσει, μπορεί και να ξεπεράσει το 70%. Η διαφορά μεταξύ τους θα είναι μικρή, αλλά νομίζω ότι φαβορεί για τις επόμενες εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη για την εξ αριστερών σας κριτική σε σχέση με το μακεδονικό ζήτημα και την εμπλοκή, τη συμμετοχή ή τη στάση του ΝΑΤΟ για την εξέβρεση λύσης. Η εξ αριστερών σας κριτική λέει ότι ήταν η επιλογή του ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ εμπλέκεται πολύ σοβαρά σε αυτή την λύση η οποία δόθηκε. Σας πίεσαν ουσιαστικά. Κοιτάξτε, η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια επιλογή της Αθήνας, της κυβέρνησης των Αθηνών, ουδής μας πίεσε και αξιοποιήσαμε την ευκαιρία ότι στη γειτονική χώρα ήταν και είναι ο ΖΑΕΦ στη θέση του εθνικιστή Γκρούευσκη. Κατά τα άλλα, σε αυτούς που μας λένε ότι μας κάνουν εξ αριστερών κριτική, θα ήθελα να τους πω, γιατί μιλώ για το ΚΚΕ, αυτό είναι η υπολογίσιμη δύναμη στα αριστερά μας, ότι το ΚΚΕ και οι ευρωβουλευτές έχει... Αφήστε να μιλήσουμε για αυτό που ο κόσμος καταλαβαίνει. Το ΚΚΕ είχε θέση υπέρ της σύνθετης ονομασίας, έργα όμνες με γεωγραφικό προσδιορισμό από την εποχή του Φλωράκη και συνέχισε να έχει την ίδια θέση και στην εποχή της Παπαρίγα. Αν κάποιος πρέπει να απολογηθεί για αυτό το θέμα, είναι το ΚΚΕ, το οποίο έχει αλλάξει υπέρ εθνικιστικών απόψεων άποψη και στο μακεδονικό και στο κυπριακό. Γιατί και στο κυπριακό το ΚΚΕ έχει εγκαταλείψει τις θέσεις που είχε στηρίζοντας την άποψη του Ακέλ για λύση του Κυπριακού. Αυτό δεν το πολύ φοβάμαι. Έτσι, πολύ φοβάμαι, μα γι' αυτό σας λέω ότι θα σας δίνω ειδήσεις εδώ. Πολύ φοβάμαι ότι η προσχώρηση της κυρίας Κανέλη ως συνεργαζόμενη στο ΚΚΕ έχει οδηγήσει στο να αλλάξει άποψη όχι η Κανέλη που ξεκίνησε από Καραμαλική και το παίζει κομμουνίστρια,
αλλά να πάει προς εθνικιστικές απόψεις η ηγεσία του ΚΚΕ και λυπάμαι γι' αυτό. Μας δώσατε πάσα για νέες συνεντεύξεις. Αυτό κατάλαβα. Και κλείνουμε. Και απαντήσεις μάλλον τις επόμενες μέρες και ώρες. Σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπαδημούλη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε βέβαιοι, επειδή μιλάμε αρκετές ώρες πριν από τις ψηφοφορίες, ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ναι στην πολιτική σταθερότητα με κυβέρνηση Τσίπρα και ναι στην κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και από αυτό ο κυρίως ωφελημένος θα είναι η Ελλάδα, η οικονομία της και ιδιαίτερα η Βόρεια η Ελλάδα και η Μακεδονία. Και επειδή είσαστε νέοι άνθρωποι και γεροί να είμαστε, σας προτείνω να κάνουμε μια συνέντευξη μετά από 1-2 χρόνια για να επιβεβαιώσουμε του λόγου του αληθές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Γεια σας. Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές τοποθετούνται από το Στρασβούργο για τη Συμφωνία των Πρεσπών και την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Κοζάνη TV Online με τους Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη και Σοκράτη Μουτίδη.